Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Καλή εβδομάδα. Τρόικα θα ακούσετε μέχρι τις 2 με άλλη σύνδεση. Λείπει ο Χρήσανθος. Αβάστακτος ο πόνος μου, Χρήστο, να ξέρεις. Δεν μπορώ, δεν είμαι ένα κουρέλι κανονικά, ένα ράκος. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά τον Χρήσανθο να μας μιλήσει για την εκδρομή του στην Τρίπολη και τον αγώνα που παρακολούθησε και περιέγραψε. Μαζί μου ο Κωνσταντίνος Τσίψιος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ ευτυχώς δεν είχαμε, γιατί μάλλον θα έχανε. Θα τα δούμε και στην συνέχεια. Είχαμε το All Star Game, είχαμε τους ανθρώπους μας. Όχι μόνο έναν. Περισσότεροι άνθρωποι απόλαυσαν την υπεραπαραγωγή στα δύο αωράκια. Θα αναφερθούμε και σε αυτό, αλλά δεν μας καίει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Θα αναφερθούμε λοιπόν στο ΠΑΟΚ Άρης, θα αναφερθούμε στο Αστέρας Τρίπολης Άρης. Θα δώσουμε ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα των δύο ομάδων. Υπάρχει δράση μεσοβδόμαδα και είναι πολύ σημαντική. Τετάρτη ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ στη ρεβάνς του 2-0. Και Πέμπτη, δεν θυμάμαι την ώρα. Στις 7, στις 7. Να σου πω την αλήθεια. Άλλαξε κιόλας η ώρα. Άλλαξε η ώρα. Ατρόμητος Άρης στη ρεβάνς του 0-0 του Κλεάνθης Βικελίδης. Ένας αγώνας που ο Ατρόμητος χθες δεν σκόραρε. Έχει να σκοράρει από το 2016. Αυτή την εντύπωση μου δίνει η ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ατρόμητος την Πέμπτη κόντρα στον Άρη. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Μπαλτάκου εχθές στο Total Football. Πραγματικά επιμορφωτική, περιεκτική και άκρος αποκαλυπτική. Θα την ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε απάντηση από την κυρία Μαρούπα, που προφανώς έχει αναλάβει γραφείο τύπου της Επιτροπής, ή τους το έχουν δώσει το γραφείο ως πιο έτσι έμπειροι με τα μίντια. Δεν έχει ο κύριος Αρκούντης και ο Φαραντούρης και ο Τζουλάκος, έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Αλλά κυρία Μαρούπα, χωρίς να έχει αναφερθεί ονομαστικά ο κύριος Τζουλάκος εναντίον της, ανέλαβε το ρόλο να υπερασπιστεί την Επιτροπή και πραγματικά έχει κάνει μια ανάρτηση έπος για μένα. Αυτή η ανάρτηση είναι το νέο Κιμ Πάτα του κουμπί, αυτό με τον Ερντογάν. Δεν, πραγματικά. Δηλαδή, μπλέκει η κυρία Μαρούπα την Επιτροπή, τον Μπαλτάκο, τον Ερντογάν, την Ελλάδα, την Τουρκία. Θα τη διαβάσω σε λίγο την τοποθέτηση για να κρίνει και ο κόσμος. Και από κάτω τα σχόλια, τα περισσότερα είναι ότι πρώτον το πόρισμα ακόμα αργεί. Δεν έχουμε πόρισμα ακόμα. Πότε το. Το περιμένουμε άμεσα. 23 Φεβρουαρίου το βράδυ, λίγο πριν τη σέντρα, να έρθει και το πόρισμα. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει το γιατί το πόρισμα αργεί τόσο. Και αυτό που είπε ο κ. Μπαλτάκος, εγώ το είπα μία ώρα πριν στο Λίμπερο, ξεκάθαρα πλέον, ότι για μένα δεν ξέρουν τι πρέπει να γράψουν. Και μετά από μία ώρα το είπε και ο κ. Μπαλτάκος στο Open. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την καθυστέρηση του πορίσματος. Όταν έχει μεσολαβήσει και ένα sorry λάθος, παιδιά. Έχουν κάνει επικάλαθη. Και κάθε μέρα εκτίθενται παραπάνω. Με τα ξεκατενιάσματα και όλα τα υπόλοιπα. Η μόνη εξήγηση που άκουσα για το πόρισμα ήταν από το Χρήσανθο, ότι έχουν και άλλες δουλειές. Εγώ να το δεχτώ εάν κάνανε 20 μέρες να βγάλουν την απόφαση ή την εισήγηση. Αλλά όταν βγάζεις την εισήγηση σε 3 μέρες, θα σου δώσω άλλες 3 γιατί είμαι και κουβαρντάς, για να βγάλεις και το πόρισμα. Για να ξεκινήσει να κυλήσει και η διαδικασία. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ πρωτοδίκως στη Super League ή στην ΕΠΟ ή στο ΚΑΣ, αν δεν έχει τα χέρια την απόφαση. Άρα όλοι περιμένουμε την απόφαση. Άρα μέχρι στιγμής είναι εισήγηση μόνο. Είναι εισήγηση μόνο και περιμένουμε το σκεπτικό για να τσουλήσει η υπόθεση. Εντάξει. Η παρούσα κατάσταση κατ' εμέ ευνοεί μόνο τον Ολυμπιακό. Γιατί εωρείται κάτι τόσο πολύ σοβαρό και σκοπός του Ολυμπιακού από την αρχή δεν ήταν άλλος από το να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Όλα γι' αυτό γίνονται. Για μένα, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, από το να τρέξουν οι διαδικασίες, περιμένουμε ένα σκεπτικό, ένα πόρισμα που για μένα δεν ξέρω ποιος το γράφει. Για να το γράψει η κυρία Μαρούπα, αποκλείεται. Ξεκάθαρα το λέω. Δηλαδή δεν μπορεί η γυναίκα συγκεκριμένη, μπορεί να είναι καλός νομικός, αλλά να συντάξει πόρισμα δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει κάποια έκθεση για τα ελληνοτουρκικά. Να γίνουμε σοφότεροι. Τι γίνεται με την Κύπρο, αυτά, οι Τούρκοι θα μπουν, δεν θα μπουν, ο Ερντογάν
κτλ. Και όσο περιμένουμε για το πόρισμα, μεσολαβούν και ανακοινώσεις όπως από ομάδες του Πανιωνίου και λοιπές, που σίγουρα θα θέλουν να κυνηγήσουν το οποιοδήποτε κέρδος μπορούν να έχουν. Κοίταξε, από την πόρισμα. Αυτό που έγινε με τον Πανιώνιο, νομίζω είναι ένας προάγγελος για το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Απλώς ο Ολυμπιακός δεν θα πάει στη Σούπερ Λίγκα, γιατί έφαγε πόρτα από εκεί ο Πανιώνιος, θα πάει κατευθείαν στον αγαπημένο του Αβγενάκη. Λέω εγώ τώρα. Ο οποίος Αβγενάκης, πραγματικά να του δώσουμε τις ευχές, τις δικές μου τουλάχιστον, για κουράγιο, γιατί πρέπει να έκοψε πάνω από 20 πίτες το Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο. Στα σχολεία, στους αστυνομικούς, στους εκπαιδευτικούς, στους μουσικούς, έκοβε πίτες συνέχεια. Και δεν είναι και εύκολο, ξέρεις, γιατί μπορεί να πάθει κάποια ζημιά και ο τένοντας. Εντάξει, ασχολείται ο Υπουργός Επικρατείας με το ποδοσφαίρο και ο Υπουργός Αθλητισμού πλέον ο ρόλος του είναι να κόβει πίτες. Που προφανώς το κάνει πολύ καλά, γιατί τον φώναξε μέχρι και η δική μας η ΕΚΑΣΤ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγκρυπτό βέβαια, δεν ήξερε άνθρωπος, και των υστέρων μάθαμε ότι είδε στην πόλη μας ο κύριος Αβγενάκης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ και πολλές μέρες σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι για τη σοβαρότητα της Επιτροπής. Εντάξει, δεν μπορεί για παράδειγμα να σε δικάσει κάποιος εμένα εσένα και ο δικαστής να έρθει στην έδρα και να τρεκλίζει από το ουίσκι και να πει είσαι ένοχος. Δηλαδή καμιά φορά πρέπει και ο δικαστής και η Επιτροπή αυτή να έχουν και την ανάλογη σοβαρότητα. Η Επιτροπή αυτή δεν έχει τη σοβαρότητα. Θα αναφερθούμε στο τέλος. Θα ξεκινήσω εγώ λίγο εντάχει, γιατί εντάξει όλοι έχετε δει το παιχνίδι, δεν περιμένετε εμένα για να γίνετε σοφότεροι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, η ουσία είναι ότι πήρε τους τρεις βαθμούς. Η εμφάνιση στο δεύτερο μέρος έσβησε την εμφάνιση στο πρώτο και ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και χαμογελαστός. Αυτό έχει σημασία. Ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, παρέμεινε στο μείον 2 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε στο 90, για να ακολουθήσει άλλη μια παράσταση προπαγάνδας από τον Μάρτινς και από τον Σάβα, ότι φταίει η διαιτησία. Δεν έχει συμβεί στα παγκόσμια χρονικά. Ομάδα να είναι πρώτη, ομάδα να είναι αίτητη και η κασέτα να είναι φταίει ο Γραμμένος, φταίει ο Περέιρα, φταίει ο ΠΑΟΚ, φταίει ο Σαβίδης και φταίει το κακό μας ριζικό. Είχαμε άλλη, ξαναλέω, μια παράσταση προπαγάνδας. Έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Πραγματικά, βλέποντας το παιχνίδι αργότερα, δεν είδα κάποια φάση που ο Ολυμπιακός να έχει αδικηθεί. Τώρα αν δεν θέλουν να είναι κόκκινοι του Ομάρ, ας αλλάξουν άθλημα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα μου θύμισε παλιότερα τον Ultimate Warrior στο καλό κάτς, και η δεύτερη απλά γκρεμίζει τον ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Και, αλλά... και πρέπει να υπήρχε και άλλη μία που, ανάμεσα που δεν δόθηκε. Έχει μάθει τελείως ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια και είναι λογικό στο DNA του να μην υπάρχει κόκκινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι ένα γεγονός κοσμοϊστορικό, αν μη τι άλλο. Κέρδισε ο Ολυμπιακός, εντάξει, καλύτερος είναι από τον Ατρόμητο και καλύτερος ήταν και χθες. Κάτι ψηλά έχει ο Ατρόμητος ως ευκαιρίες. Δεν είδα κάποια έτσι κλασική ευκαιρία που να υποχρεωθεί ο Σαν να κάνει μια επέμβαση δύσκολη. Και συνεχίζουν οι δύο ομάδες χέρι-χέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά του και αν έχει ένα ημίχρονο ή ένα 20 λεπτό ή ένα τέταρτο το ίδιο κακό με αυτό που είχε χθες σε όλο το πρώτο ημίχρονο, θα έχει πρόβλημα. Γιατί το παιχνίδι είναι. Εντάξει, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί ο ΠΑΟΚ με το 2-0, δεν το συζητάμε, δεν είναι το σκορ μικρό. Αλλά υπάρχει σε όλο το μυαλό των φίλων του ΠΑΟΚ, νομίζω, το σενάριο ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί. Και αν προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε ένα άλλο μάτς μετά. Είναι το μάτς της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί υπάρχει το κίνητρο μιας κούπας. Τώρα τα play-off για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τι κίνητρο να βρει. Εντάξει, θα μπουν. Έχουν μια ομάδα που σίγουρα αξίζει να μπει στα play-off. Και μετά. Δεν παίρνουν το πρωτάθλημα. Η απόσταση είναι τεράστια. Θα πρέπει να μην παίξει κανένα μάτς ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Είτε βγουν τρίτη, είτε τέταρτη, είτε πέμπτη, γιατί φαντάζομαι έκτη δεν θα βγουν με βάση του βαθμού που έχουν. Ίσχυε αυτό που υπήρχε πέρσι, ότι πρέπει να βγει η Ευρώπη μία χρονιά για να βγει την επόμενη? Δεν υπάρχει ούτε καν αυτό πλέον, δηλαδή να έχει ένα στόχο. Νομίζω ότι είναι τιμωρημένος για τη νέα σεζόν. Άρα βγει, δεν βγει. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω και λάθος. Για να το κυνηγήσει το χρόνο. Σίγουρο είναι ότι θα ξεχρεώσει ο Παναθηναϊκός φέτος.
το να αλλάξει λίγο πριν το τέλος της σεζόν η τιμωρία της UEFA και να του δώσουν συγχωροχάρτη, δεν το βλέπω πιθανό. Άρα ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει ένα μεγάλο κίνητρο να περάσει στους τέσσερις και να είναι δύο βήματα πριν το τελικό. Το έχει ανάγκη νομίζω και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και η ομάδα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Οπότε θα είναι το μάτς της χρονιάς, πολύ σωστά το χαρακτήρισες. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν έχει το περιθώριο να είναι κακός ούτε για 10 ούτε για 20, πόσο μάλλον για ένα ημίχρονο. Θα έχει προβλήματα. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ο σοβαρός, είναι ο ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου, θα προηγηθεί πρώτος και θα μας δώσει το δικαίωμα και εμάς και τον κόσμο να καθίσουμε αναπαυτικά στις καρέκλες μας και να περιμένουμε τη λήξη. Γιατί ο ΠΑΟΚ να δεχτεί 4 γκολ δεν το βλέπω από πουθενά να έρχεται. Εντάξει, θα πω για να πει τι πρέπει να το πω, ποδόσφαιρο είναι, αλλά δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα δεχτεί ο ΠΑΟΚ 4 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Είναι το μοναδικό σενάριο να δούμε μάτς με αγωνία, είναι να βάλει ένα γρήγορο γκολ ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε και γρήγορα μην βάλει. Αυτό. Και στο 60 να το βάλει και κάνει το 1-0, πάλι είσαι στη τζίτα. Και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν μας έχει δώσει δικαιώματα να αισθανόμαστε ασφαλείς όπως πέρσι, όπου τα λάθη ήταν πραγματικά πάρα πολύ λίγα, εδώ υπάρχουν λάθη σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει. Να δει λοιπόν ο Αμπέλ Φερέρα και οι παίκτες τι έγινε λάθος στο πρώτο ημίχρονο και να κάνουν τα σωστά του Δευτέρου. Ναι, εγώ να δεχτώ και είναι η αλήθεια ότι γίνανε πολλές αλλαγές, αναμενόμενες οι περισσότερες, δηλαδή το να μην παίξει βασικός ο Μαωρίσιο, ο Βιερίνια, ο Σβιντέρς και ο Λιμιός, εγώ το περίμενα, δεν περίμενα τον Εσίτη, για να είμαι ειλικρινής. Δεν τζούλησε ούτε πάλι αυτό το σύστημα με τον Εσίτη, δεν φταίει όμως μόνο ο Εσίτη, γιατί ήταν κακός κάκιστος ο Μπίσεσβαρ σε όλο σχεδόν το παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο, κάκιστος όλος ο ΠΑΟΚ, από τον Άκπο μέχρι τον Βαρέλα και τον Ίγκασον. Αυτό με τον Εσίτη θεωρείς ότι προσπαθεί ο Αμπέλ Φερέιρα να τον βάλει στο παιχνίδι ακόμη πιο ζεστά εν ώψη και τον playoff και τον αγώνα στο Κύπρο, γιατί θα έχει πολλούς αγώνες μετά δύσκολους. Θα τους χρειαστεί λογικά όλους. Εγώ νομίζω έχει να κάνει με το ότι ήταν από ίωση, είχε χάσει δύο προπονήσεις ο Ντόγκλας Αγκούστο. Αλλιώς θα βλέπαμε από την αρχή τον Μίσης με τον Αγκούστο. Νομίζω αυτό έχει να κάνει περισσότερο. Έκρινε ο Αμπέλ Φερέιρα ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό Αγκούστο, οπότε η επόμενη λύση ήταν ο Εσίτη. Αλλά ξαναλέω, δεν φταίει μόνο η City για την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, φταίει όλη η ομάδα, δεν βρήκαν κανέναν που να διασώθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι μια άλλη ιστορία, με πρωταγωνιστή το Λιμνιό, ο οποίος κέρδισε το πέναλτι παίζοντας στα αριστερά και όχι στα δεξιά. Ο Μπίσεσβαρ πιστοποίησε και στο πέναλτι ότι δεν είναι στα καλά του, καθόλου καλή εκτέλεση. Ευτυχώς για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ ο Ακπομ πέτυχε το 1-0. Ο Λάμπρου έδωσε πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο δεν μπόρεσε και αυτός πολλά λάθη και ήταν νευρικός όπως όλη η ομάδα. Ήρθε το 2-0, νομίζω το 2-0 τελείωσε το έργο. Δεν είχε ο Όφη περιθώρια και τη δυνατότητα να βάλει δύο γκολ. Ήρθε μετά ο Λάμπρου, πέτυχε τον γκολ που δεν έβαλε κόντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί θα μιλούσαμε για άλλο επαναληπτικό αν ο Λάμπρου έκανε ένα 3-0 την περασμένη Τετάρτη. Και ήρθε και ο Ντόγκλας Αγκούστο και πέτυχε το πρώτο φετινό επίσημο γκολ με τη φανέλα του δικεφάλου, όπως είχε κάνει και ο Βαρέλα τρεις μέρες νωρίτερα. Πρώτο γκολ και του Βαρέλα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σημαντικό να έρχονται παίκτες που δεν έχουν σκοράρει και να δίνουν γκολ πέρα από Ακπομ, Σβιντέρσκι και τους γνωστούς. Εντάξει, έχει μείνει ο Μαωρίσιο τώρα που δεν έχει σκοράρει. Θα ρίξω εγώ μια ψήλη να ξέρεις, έτσι για την πλάκα στον Μαωρίσιο, να σκοράρει την Τετάρτη. Και δεν έχει σκοράρει και ο Ελ Καντούρι, ο οποίος έκανε την επανεμφάνιση με τα χρώματα του ΠΑΟΚ το 2020. Είχε κοσμητούμπα, περίπου 20.000. Είχε κρύο, αλλά όχι τόσο πολύ, ξέρεις, που να υποφέρεις. Εντάξει, για την εποχή μια χαρά ήτανε. Νομίζω έχει πέσει τώρα, δεν θα δούμε άλλο κρύο τόσο. Ναι, έτσι. Δεν το ξέρω. Έχω έτσι ένα φόβο μήπως. Ένα τελευταίο να κάνει. Ένα τελευταίο μήπως δούμε πάλι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υποφέρουμε από το κρύο, ούτε φέτος. Δηλαδή τώρα το να κάνει κρύο μια-δυο μέρες. Εντάξει. Και δεν έκανε και πολύ κρύο φέτος. Δηλαδή δεν τα έχει κάνει δύο μέρες μόνο. Ήταν υπερβολικό. Σε γενικές γραμμές, ο ΠΑΟΚ πήρε μια δίκη νίκη. Πεντακάθαρη, χωρίς σκιές. Δεν διάβασα κάπου δεν υπάρχει πέναλτι. Είτε το ένα είτε το άλλο, νομίζω. Δεν μπήκα βέβαια και σε όλα τα site. Ειδικά στο πρώτο, νομίζω δύο πέναλτι είναι εκεί. Και στο δεύτερο, εντάξει, υπάρχει τράβηγμα φανέλας
από τον Κώστα Γιαννούλη στο Λάμπρο. Ξαναλέω, δεν μπήκα σε όλες τις ιστοσελίδες. Αποφεύγω να μπω στις πολύ κόκκινες, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν πάρει το εγχειρίδιο του Γκέμπελς και το έχουν ξεπατικώσει. Δηλαδή, όταν διαβάζεις, όχι σε οπαδό, όταν διαβάζεις εφημερίδα, σε πρωτοσέλιδο, υπήρχε πέναλτι στο χέρι του Βιερίνια με τον Παναθηναϊκό. Φίλε, είναι καθαρή προπαγάνδα. Δηλαδή, υπερβαίνει όλα τα όρια αυτό το πράγμα. Ο Βιερίνια είναι στο ημικύκλιο. Ούτε είναι ένα μέτρο δίπλα στην περιοχή ή πατάει το πόδι. Για το χέρι, εγώ να δεχτώ ότι και για λόγους πολιτικής ή για λόγους εμπάθειας, κανείς δεν θα πει του Ολυμπιακού ότι είναι στήθος. Που είναι ξεκάθαρα στήθος. Δηλαδή, όταν το λέει και ο Χρύσανθος, τελειώνει εκεί η κουβέντα. Να δεχτώ λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να πει ότι υπήρξε χέρι του Βιερίνια κτλ. Αλλά το να πει κάποιος ότι είναι πέναλτι, εντάξει, είναι καθαρή προπαγάνδα και ξεφτιλίζονται ανεπανόρθωτα αυτοί που το έγραψαν και αυτοί που το είπαν. Και πρόσεξε, όχι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης πάνω στη φούρια ή να βγει κάποιο άρθρο δύο λεπτά μετά που λες ότι δεν είχε καθαρό replay κτλ. Αλλά όταν γράφεται σε εφημερίδα ενώ έχουν μεσολαβήσει όλα τα replay και εσύ γράφεις ότι ήταν πέναλτι ενώ είναι στο ημικύκλιο της περιοχής, ούτε καν στο ημικύκλιο προς τα μέσα, ξαναλέω. Στο ημικύκλιο προς τα έξω. Εντάξει, okay. Ο καθένας κάνει τη δουλειά τους και γι' αυτό έχουν φτάσει οι εφημερίδες, παρότι είναι 3-1, να πουλάνε τριψήφιο αριθμό φίλων πανελλαδικά την ημέρα. Που κάποτε πουλούσαν όλες αυτές τις εφημερίδες 50.000 μαζί την ημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όταν θα μάθετε να γράφετε την αλήθεια και ο κόσμος θα έχει να αποκομίσει κάτι από εσάς, μπορεί και να σας αγοράσει κάποιος παραπάνω. Αυτά για το χθεσινό παιχνίδι της Τούμπας. Δεν νομίζω ότι χωράει περισσότερη ανάλυση. Ο Όφη άντεξε ένα ημίχρονο που πραγματικά ήταν καλός ανασταλτικά, αλλά βοήθησε και ο ΠΑΟΚ στο να έχει ένα εύκολο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να κάνει τα βασικά και μετά ειδικά το 50, το 1-0 και το 2-0, ο Όφη έχασε και τη συνοχή του και την αυτοσυγκέντρωση και την προσήλωση στο πλάνο, πήγαν όλα περίπατο και ήρθε αυτό το σκορ που ήρθε. Τώρα στα υπόλοιπα μάτια της αγωνιστικής δεν μου έκανε κάτι εντύπωση. Νομίζω ήταν λογικό ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έδινε βάρος στο παιχνίδι και ο Μακέντα ήταν εκτός στο πρώτο μήχρονο, ο Κουρμπέλης, το περιμέναμε, και ο Ζουά και ο Ζαχίντ, εντάξει, και πήρε η ΑΕΚ την πρώτη νίκη σε ντέρμπι με ξένο διαιτητή και την πρώτη νίκη σε ντέρμπι μετά από 2 χρόνια. Είναι σε καλό στάδιο η ΑΕΚ, νομίζω. Γκολ Αραούχο που επέστρεψε. Ναι, ωραίο γκολ από τον Αραούχο. Έχει συμμαζέψει τα πράγματα ο Καρέρα και η ΑΕΚ νομίζω θα δώσει μεγάλο βάρος στο κύπελο. Γιατί στο πρωτάθλημα και αυτή δεν προλαβαίνει. Είχε και πιο καλή κλήρωση η ΑΕΚ στο κύπελο. Παρότι στο πρώτο μάτς δεν έκανε κάτι το τρομερό, απλά έβαλε το εκτός έδρας γκολ και έχει τον πρώτο λόγο. Και κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει και σαφή λόγο να κυνηγήσει το κύπελο. Έτσι. Τώρα ο Πανετολικός τι κίνητρο να έχει να κυνηγήσει το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, κοίταξε, θα το παίξει μας, αλλά. Καμιά φορά οι παίκτες όταν δεν έχουν στόχο στο πρωτάθλημα, για την ιστεροφημία τους και μόνο και για το κίνητρο το προσωπικό, βλέπουν το κύπελο ως. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι κολλητά ο αγώνας κυπέλου και τρεις μέρες μετά υπάρχει ένας τελικός για την παραμονή. Να σου πω ότι διαλέξεις την παραμονή. Έχει πολύ ψωμί ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ακόμα και το ότι ο πρώτος-τελευταίος παίζει αγώνα μπαράζ και αυτό σε βγάζει λίγο από το άγχος. Έχει το μαξιλαράκι ότι θα παίξουμε το δεύτερο της Β' Εθνικής και είμαι η καλύτερη ομάδα. Γιατί όντως ο Πανετολικός δεν βλέπω κάποια ομάδα από την Β' Εθνική. Και είναι και ανεβασμένο. Πέρα τον Παζιάννα, που νομίζω είναι πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, που να πούμε ότι μια ομάδα της Super League 2 είναι η καλύτερη του Πανετολικού. Για μένα ο Πανετολικός θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον ακόμα 4-5 βαθμούς. Τέλος πάντων, ας τα δουν αυτοί που πρέπει να τα δουν. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα δεν ξεχώρισα κάτι. Μου έκαναν εντύπωση τα 2-0-0 του Σαββάτου. Ναι. Εκεί που καιγόντουσαν ομάδες για βαθμούς και δεν το πίεσαν, δεν ξέρω. Δηλαδή και η Λάρισα και η Ξάνθη είχαν ένα κίνητρο να πάρουν τους βαθμούς. Αυτά τα 2-0-0 νομίζω πιο πολύ ευνόησαν τον Άρη. Ναι. Και γενικότερα όλα ευνόησαν τον Άρη, έτσι όπως πριν πάει να παίξει καν με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, και ο Άρης δεν πήρε νίκη και αρκέστηκε στο βαθμό, αλλά. Και ο Άρης δεν το πίεσε, νομίζω. Έτσι από τα λίγα που είδα, στο τελευταίο 20 λεπτό που το έβλεπα στην Τούμπα.
Τώρα δεν ξέρω, δεν θα προλάβουμε πίεσαι. Να κάνουμε μια, να πούμε για τον Άρη, να πούμε για στο δεύτερο μέρος. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μπαλτάκο, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μετά ο χρόνος είναι όλος δικό σου για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη και τι να περιμένουμε από τον Άρη στο μάτς της Πέμπτης. Πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο, και σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί, ξαναλέω, με κύριο Μπαλτάκο, γιατί πραγματικά οι δηλώσεις του έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι δεν τις ακούσατε, μείνετε στο Λίμπερο για να τις ακούσετε. Πραγματικά ένα πεντάλεπτο που εκθέτει πάρα πολλούς, δυστυχώς για αυτούς. Θα σας διαβάσω και την ανάρτηση της κυρίας Μαρούπα, πραγματικά είναι απίστευτη, δηλαδή μόνο που δεν μπλέκει την τριγωνομετρία μέσα, μπλέκει αθλητικά, εθνικά θέματα, κυριαρχικά, Τουρκία, Ερντογάν, θα κάνει μία μίξη. Και θα αναφερθούμε και στο Άρης, το Αστέρα Τρίπολης Άρης και την επόμενη μέρα για την ομάδα του Άρη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μουσική κανονική, ρε φίλε. Μουσική δηλαδή. Μουσική. Επιτέλους. Άσχημη είδηση για τον Ολυμπιακό. Ρίξη χιαστού. Ο Σουντανή χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Αλγερινός επιθετικός. Τέλος σεζόν για τον Σουντανή. Λοιπόν, ας τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε στην εισαγωγή, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Έγινε πολύ θέμα, έτσι επιγραμματικά το λέω, με το θέμα που έβγαλε το ΠΑΟΚ 24 το πρωί χθες για τον Πρίγιοβιτς. Προκύπτει ότι δεν πρέπει να είναι ελεύθερος ο Πρίγιοβιτς, όπως γράφουν οι Σέρβοι. Και το έχουμε καταγράψει, γιατί όντως δεν είχε λογική να μείνει ο Πρίγιοβιτς ελεύθερος. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι εύκολοι διαπραγματευτές, οι Σαουδάραβες. Τελικά δεσμεύεται με συμβόλαιο ο Πρίγιοβιτς, αλλά και να μην δεσμευόταν με συμβόλαιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι άνοιξε μια κουβέντα από φίλους του ΠΑΟΚ, φέρ τον τώρα για τα play-off, γιατί μέχρι και σήμερα έχουν δικαίωμα οι ομάδες να κάνουν μεταγραφές ελεύθερων παιχτών 10 Φεβρουαρίου, αλλά παίχτες που έχουν μείνει ελεύθεροι μέχρι 31 Ιανουαρίου. Άρα και αυτό το καταγράψαμε, ότι να έχει μείνει ο Πρίγιοβιτς ελεύθερος στις 30 Ιανουαρίου και να μην το πάρει κανείς χαμπάρι, δεν έπαιζε, άρα δεν υπάρχει και θέμα Πρίγιοβιτς και δεν υπήρξε ποτέ για πολλούς λόγους. Αν υπάρξει το καλοκαίρι, γιατί να είμαστε, θα το δούμε. Εντάξει, αυτό για να μην περιμένει κάποιος σήμερα να έρθει ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, είναι από αυτά τα ονόματα μαζί με τον Μπέρκ, νομίζω, τα πιο hot ονόματα σε θέση 4 που ακούγονται για Ελλάδα, ναι, συνεχώς. Καλό είναι οι ομάδες, όχι μόνο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, να έχουν καλύτερο scouting, γιατί τις περισσότερες φορές οι επιστροφές δεν βγήκαν σε καλό. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Στοχ, δεν. Ο ΜΑΚ πέρσι δεν. Θα μου πεις, υπάρχει ο Βιερίνια. Αλλά είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Βιερίνια δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής ξένος που ήρθε και έπαιξε και έφυγε και θα ξανάρθει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει και δεν υπήρξε θέμα Πρίγιοβιτς. Πάμε να ακούσουμε λίγο αρχικά αυτά που δήλωσε χθες ο γνωστός νομικός Τάκης Μπαλτάκος στην εκπομπή Total Football του Open, και πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω έβαλε ο κ. Μπαλτάκος τα πράγματα στη θέση τους. Για να ακούσουμε. Για τον απλό λόγο ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία βεβαίως διοικητική, ένα θέμα πάρα πολύ απλό και ένα θέμα ανύπαρκτο το εμφάνισε με τέτοιο τρόπο, με τόσο σύνθετο τρόπο, ούτως ώστε να νομίζει κανείς, εκείνος ο οποίος το διαβάζει, ότι έχει συμβεί κάτι το ιδιαίτερο. Πλην όμως, ο νόμος είναι σαφής. Και ο ΚΑΠ είναι σαφής και το άρθρο 69 του 27-25 είναι και αυτό πάρα πολύ σαφές. Και θα κάνω μερικές ερωτήσεις ρητορικές, για να καταλάβετε πόσο απλά είναι τα πράγματα και πόσο ανύπαρκτο είναι αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε, για να υπάρχει θέμα, ένας μέτοχος του ΠΑΟΚ να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε ένα διοικητικό στέλεχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Γαγκάτσης, ας πούμε, να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης ή να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχει συμβεί. Θα έπρεπε μια εταιρεία συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ, μια θυγατρική του ΠΑΟΚ, να έχει μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης. Δεν υπάρχει. Θα έπρεπε μια εταιρεία συνδεδεμένη με τον ΠΑΟΚ, μια εταιρεία θυγατρική του ΠΑΟΚ, να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην ΠΑΕ Ξάνθη. Δεν υπάρχει αυτό. Ακούμε συνέχεια και μιλάνε όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται σε αυτό το θέμα για ένα γήπεδο, για ένα ξενοδοχείο, για μια εταιρεία στην οποία ο ΠΑΕ Ξάνθη δεν έχει μετοχές. Ακούμε για μετόχους οι οποίοι είναι ίδιοι στην εταιρεία αυτή που έχει τις γηπεδικές εγκαταστάσεις της Ξάνθης αλλά και την ΠΑΕ Ξάνθη, ότι είναι ίδιοι μέτοχοι, ίδια μέλη διοικητικού συμβουλίου. Και πού τα λέει αυτά ο νόμος?
και ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω τι θα γράψει η Επιτροπή στην έκθεσή της, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή η συγκεκριμένη έκθεση κάνει. Ο αθλητικός δικαστής αποφασίζει και ο αθλητικός δικαστής ελέγχει τη βασιμότητα της έκθεσης αυτής. Τι θα γράψουν στην έκθεση. Ποια είναι η δεν διάθεση... είναι δεσμευτική δηλαδή αυτή η τοποθέτηση της Επιτροπής. Όχι, ελέγχεται η βασιμότητα, βεβαίως. Ασφαλώς και δεν είναι δεσμευτική. Θα πρέπει ο αθλητικός δικαστής όταν την πάρει την έκθεση αυτή, να την δούμε και εμείς βέβαια, να δούμε τι ακριβώς θα γράψουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί εγώ απορώ, σαν νομικός και πολλά χρόνια στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπως ξέρετε, απορώ τι θα γράψουν. Με ποιο τρόπο δηλαδή ο ΠΑΟΚ ελέγχει την ΠΑΕ Ξάνθη. Δεν μιλάμε εδώ για γηπεδικές εγκαταστάσεις, πισίνες, ξενοδοχεία και τι σχέση έχουν αυτά. Αυτή είναι η πρώτη μου τοποθέτηση και νομίζω ότι εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να κερδίσει την υπόθεση αυτή, γιατί κινδυνεύει πράγματι, θα πρέπει να απλοποιήσει το θέμα, να το κατεβάσει στα πραγματικά νομικά του επίπεδα, να επιμείνει στο άρθρο 69 του 27-25, το οποίο λέει με σαφήνεια αυτά τα οποία απαγορεύονται, να επιμείνει στο άρθρο 30 του ΚΑΠ, το οποίο επίσης λέει με σαφήνεια αυτά τα οποία απαγορεύονται, και τίποτα από αυτά που απαγορεύονται δεν το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και αυτή η αλήθεια θα φανεί, θα καταφανεί και θα αποδειχθεί ενώπιον του αθλητικού δικαστή. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση, αν με επιτρέπετε. Αυτή η υπόθεση λοιπόν λέτε εσείς ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει νομικό θέμα. Κανένα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Νομικά λοιπόν εσείς λέτε ότι δεν στέκει τίποτα. Δεν άρα εδώ, Βασίλη Βέρη και Βασίλη Παπαθεοδόρου, μάλλον Βασίλη Παπαθεοδόρου να πάω λίγο ανάποδα, είναι ακόμη περισσότερο απορία άξιων τι έχει αποφασίσει αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κάτω από ποια βάση. Άρα αυτό που λέμε τόσο καιρό εδώ πέρα, πρέπει να μάθουμε λίγο το σκεπτικό για να δούμε τι γίνεται. Ναι. Νομίζω ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την απόφαση, μετά την εισήγηση μάλλον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με τον τρόπο που έχουν οριστεί κάποια μέλη της, ίσως δίνει και ορισμένες απαντήσεις. Διότι πραγματικά τώρα και με τον τρόπο που τον αναλύει ο κ. Μπαλτάκος, ο οποίος ακριβώς επειδή δεν έχει και σχέση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εσαφές είναι αυτό, εντάξει. Και νομίζω ότι αν έχει συνδέσει το όνομά του με μια ομάδα, αυτή είναι ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες δεκαετίες. Ουσιαστικά μας αφήνει άφωνους κυρίως για το πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Και θα ήθελα για την οικονομία της συζήτησης να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις τον κύριο Μπαλτάκο. Βεβαίως. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια κυριαρχική επιρροή της ΠΑΕ Ξάνθη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εάν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, με ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Το λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι θα πρέπει, απαγορεύεται μάλλον, τι απαγορεύεται να δούμε, ο μέτοχος μιας ΠΑΕ, την ονομάζουμε ΠΑΟΚ, να έχει μετοχές μιας άλλης ΠΑΕ. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει ο μέτοχος να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας άλλης ΠΑΕ. Δεν υπάρχει. Θα πρέπει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΚ να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ξάνθη. Όχι μιας Via Land η οποία έχει ξενοδοχεία. Αυτό δεν υπάρχει. Ποια είναι λοιπόν η πολλή ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επάνω στην ΠΑΕ Ξάνθη. Δεν μπορώ να τη δω. Και απορώ ποιος είναι αυτός που τη βλέπει και πού την τοποθετεί. Με ποιο τρόπο, σε ποια διάταξη, ποιο άρθρο. Διότι μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν μιλάμε για καφενείο. Στο καφενείο ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Στα νομικά όμως, τα νομικά είναι επικίνδυνα πράγματα. Τα νομικά είναι διατάξεις. Είναι διατάξεις νόμου και αυτές οι διατάξεις είναι σαφείς. Ποια είναι η σχέση την οποία έχει η διοίκηση ή η μέτοχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τη διοίκηση ή τις μετοχικές ή τις μετόχους, συγγνώμη, τις μετοχές της Ξάνθης. Εγώ δεν βλέπω καμία. Ούτε έχω διαβάσει κάτι τέτοιο, ούτε κανείς το είπε. Έχετε όμως πληροφορηθεί για το όνομα του κυρίου Καλπαζίδη, που έχει έστω και μία μακρινή συγγενική σχέση με την οικογένεια Σαββίδη. Και λοιπόν, αυτός αγόρασε μετοχές ΠΑΕ Ξάνθης. Έχει ο άνθρωπος αυτός μετοχές στην Ξάνθη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ξάνθης. Ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, έχει διευθυντική ικανότητα στην ΠΑΕ Ξάνθη. Επιπλέον, επειδή μιλάτε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί κάθισα και διάβασα. Ο άνθρωπος αυτός έχει βαθμό συγγενείας τρίτο με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και τέταρτο με τον γιο του κυρίου Σαββίδη. Ο νόμος λέει για δεύτερο βαθμό συγγένειας. Ακόμα και να τα είχε κάνει αυτά ο κύριος αυτός, δηλαδή ο κύριος Καλπατζίδης. Ακόμα και να είχε μετοχές της Ξάνθης, πώς θα υπήρχε θέμα. Αλλά δεν έχει μετοχές. Δεν έχει μετοχές της Ξάνθης. Δεν είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχει διευθυντικό δικαίωμα. Μα ποιο είναι το πρόβλημα τότε. Το πρόβλημα είναι, επαναλαμβάνω, το ξενοδοχείο. Στο οποίο ο καθένας μπορεί να μπει στο ίντερνετ και να κλείσει ένα δωμάτιο. Αγόρασε ξενοδοχείο, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, και ελέγχει την Ξάνθη με το ξενοδοχείο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κατά την δική μου εκτίμηση. Με τη βαθιά σας γνώση,
στο κομμάτι που αφορά συνολικά τον αθλητισμό. Πώς εκτιμάτε ότι έχουν φτάσει σε μια τέτοια αποφάση? Γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι τηλεθεατές που θα μας ακούνε τώρα θα τους προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ένα ανύπαρκτο θέμα, όπως το χαρακτηρίζετε, έχει φτάσει πλέον να εισηγηθεί η συγκεκριμένη επιτροπή υπό βιβασμό των δύο ομάδων. Ανεξαρτήτως τι έγινε με τον. Έχει γίνει με τον νόμο ποδοσφαιρικό θέμα εκ του μειόντος, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως λέει ο κ. Μπαλτάκος. Είναι πράγματι εκ του μειόντος. Δεν μπορώ να γνωρίζω την απόφαση της Επιτροπής πώς ελήφθη, για τον απλό λόγο ότι δεν έχω διαβάσει την έκθεσή της. Πρέπει να τη διαβάσουμε. Δεν το έχει διαβάσει κανείς, είναι... κ. Μπαλτάκο, αυτό. Κανείς, ακόμα, κανείς, δεν έχει συνταχθεί. Κανείς δεν έχει συνταχθεί. Δεν είναι οξύμορο. Και νομίζω ότι. 15 μέρες δεν έχει. Μα είναι δύσκολο να τη συντάξουν, γιατί θα πούν. Πρέπει να πούν διατάξεις, πρέπει να αναφέρουν νόμους, να αναφέρουν παραγράφους. Τι θα αναφέρουν? Κύριε Μπαλτάκο, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ πάντα επικαλούμενο στην πολύ μεγάλη. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία των όσων είπε ο κύριος Μπαλτάκος και ο ίδιος την ίδια πορεία έχει, γιατί αργεί το σκεπτικό. Τα έχει πει ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλές μέρες. Προφανώς το συντάσσουν στον Ολυμπιακό, είναι μια εξήγηση. Προφανώς δεν ξέρουν τι να γράψουν, είναι μια άλλη εξήγηση. Γενικότερα είναι απαράδεκτο, αδικαιολόγητο το ότι ακόμα όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχουν στα χέρια τους το σκεπτικό για το πώς έφτασε η Επιτροπή στην εισήγησή της για υποβασμό του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης και ποια άρθρα παραβίασε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, υπάρχει απάντηση της κυρίας Μαρούπας, η οποία, ξαναλέω, προφανώς είχε αναλάβει μόνη της καθήκοντα γραφείο τύπου της Επιτροπής, ως πιο έμπειρη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζήτω η προπαγάνδα, ζήτω η συγκάλυψη της αλήθειας. Χθες το βράδυ εξεπλάγει να δω τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο στο Όπεν να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ είναι αθώος, γιατί δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εταιρείες ούτε μετοχές σε πρόσωπα που απαγορεύεται. Προανήγγειλε την αθώωση του ΠΑΟΚ στη Σούπερ Λίγκα που θα ελέγξει την ουσιαστική βασιμότητα. Δεδομένου ότι ο κ. Μπαλτάκος είναι νομικός, θέλω να ρωτήσω. Απορία πρώτη. Γνωρίζει με κάποιον τρόπο τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας? Διάβασε και ανέλησε τα οικονομικά στοιχεία? Πώς εκφράζει επομένως γνώμη με τέτοια βεβαιότητα χωρίς να έχει καμία γνώση? Κάτι έλεγε ο Πλάτων σχετικά. Απορία δεύτερη. Κάτι για απαραίτητα πρόσωπα μέσω των οποίων ασκείται κυριαρχική επιρροή στο άρθρο 69. Του 27-25-99 δεν έχει διαβάσει? Μόνο μετοχές και συνδεμένες, λέει το άρθρο. Δεν λέει και καθ' οσδήποτε τρόπο συμμετέχει στην διαχείρισή της, είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση, είτε λειτουργία της ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν? Και δεν λέει μέλη και διοικητές νομικού προσώπου που συμμετέχει σε ΑΑΕ απαγορεύεται να αποκτούν εμέσως, όπως η ίδια, δια παρένθετων πρόσωπων δικαιώματα διοίκησης? Αναρωτιέμαι. Απορία τρίτη. Εδώ μιλάμε για νομικά, είπε, να ρωτιέμαι πραγματικά γεγονότα λαμβάνουμε υπόψη μας και όχι. Ή όχι απαγορεύεται. Απορία τέταρτη. Θεωρεί λογικό αυτός που υπηρέτησε την κυβέρνηση από τη θέση του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου του Σαμαρά να υπόκειται η απόφαση μιας ανεξάρτητης αρχής? Το βάζει και με κεφαλαία. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανεξάρτητη, κυρία Μαρούπα. Όταν δεν μιλάω για εσάς, αν μας ακούτε, γιατί ακούτε πολύ ραδιόφωνο, μιλάω για τους κουμπάρους του κ. Αβγιανάκη. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανεξάρτητη. Ενός κρατικού δικαιωτικού οργάνου που εφαρμόζει τον νόμο και το Σύνταγμα, δηλαδή στον έλεγχο της ουσιαστικής βασιμότητας της απόφασης του από ένα δικαιωτικό όργανο ενός σωματείου. Δηλαδή μας λέει ότι τον νόμο τον καταργεί ένα καταστατικό, έτσι μάθαμε στο Πανεπιστήμιο. Απορία πέμπτη. Και πώς είναι δυνατόν να θεωρεί ο αξιότιμος κ. Μπαλτάκος μεγάλο χρονικό διάστημα των 15 ημερών για έκδοση της απόφασης και να το αποδίδει ότι δεν ξέρουμε τι γράφουμε? Έχει βάση, κυρία Μαρούπα. Όταν σε τρεις μέρες βγάζετε απόφαση, διαβάζετε 500 σελίδες και κάνετε 15 μέρες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κάνετε για να βγάλετε μια απόφαση, υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, αν το βλέπετε τώρα εσείς. Ξέρει πότε έγραψε ο καθένας μας την αιτιολογία μας και ξέρει τα στοιχεία του φακέλου ώστε να αποφαίνεται αν είναι λίγο ή πολύ το 15ήμερο. Και πάμε στα καλά. Τελικά, αδέρφια Έλληνες, όλα καλά. Μην τολμήσει κανείς να πει την αλήθεια. Η προπαγάνδα είναι αμήλικτη. Η χώρα είναι χώρος, όχι κράτος. Γι' αυτό και υποδιαμελισμό. Γιατί οι κύριοι Μπαλτάκοι αναιρούν αποφάσεις δικαιωτικών οργάνων πριν τις διαβάσουν. Ερντογάν, βρήκες και κάνεις. Εδώ κολλάει ο Ερντογάν. Εντάξει, ήταν φως φανάρι ότι θα πει Ερντογάν. Δηλαδή, το μυαλό μας εκεί πήγε. Όταν ξεκινάς και διαβάζεις για την Επιτροπή, λες. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να κατακτηθούμε όπως το είπε ο Γιαννάρας. Αδέρφια Έλληνες, αν ποτέ φτιάξουμε κράτος, το ξανασυζητάμε. Εγώ το καθήκον μου το έκανα και σε αυτήν και σε όλες τις αποφάσεις και συστάσεις της ζωής μου. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, ναι στην παράβαση, όχι στον υποβιβασμό. Τήρηση του νόμου με πίστη και αφοσίωση στη δημοκρατία και στην πατρίδα. Αλήθεια, τι όμορφη λέξη. Θα τη λέω ακόμα και μόνη μου στο τέλος. Πραγματικά θα μας πιάσουν τα ζουμιά και θα πάθει κάποιο βραχυκύκλωμα το μικρόφωνο και τα μηχανήματα στο στούντιο. Τόσο μεγάλο κείμενο, το μισό χρόνο να είχαν δαπανίσει για το πόρισμα, θα είχε βγει τώρα. Εντάξει.
Το μόνο καλό αυτές τις μέρες είναι ότι μόνοι τους τα μέλη της Επιτροπής αδυνατίζουν τη σοβαρότητά τους. Λέει ψέματα ο κ. Αρκούδης, κρύβεται από φουστάνια ο κ. Αρκούδης, δεν ξέρει η κυρία Μαρούπα τι λέει, λέει ο Αρκούδης, βγαίνουν οι κουμπαριές προς τα έξω, βγαίνουν οι συναντήσεις που ο Ολυμπιακός λέει από τη μία ναι, πήγαμε για χρωμοδότηση, μετά από πέντε μέρες λέει τα σενάρια του ΠΑΟ και συναντήσεις ποτέ δεν έγιναν. Παρετήθηκε ο κύριος Μπραουδάκης, τον ξαναέφερε πίσω ο κύριος Αυγενάκης. Έχει πάει στο περιθώριο ο κύριος Αυγενάκης. Για ποιο λόγο, αφού τα έχει κάνει όλα καλά? Δεν υπάρχει λογική. Η λογική είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, ότι βιάστηκαν να βγάλουν μια απόφαση. Ξαναλέω, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα στην Επιτροπή εάν έβγαζε την απόφαση πέντε μέρες μετά. Δηλαδή, σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, γιατί βιάζεσαι να βγάλεις σε τρεις μέρες απόφαση και την βγάζεις ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το μάτς και υπάρχουν στο γήπεδο 20.000 φιλάθλοι? Για μένα, για να υπάρξουν συνθήματα εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πατήσει πάνω σε αυτά ο ίδιος ο Κυριάκος και να πει ότι αφού προκαλείται διχασμό, εγώ παρεμβαίνω και δεν υπάρχει υποβιβασμός, για να βγει κερδισμένος ο Ολυμπιακός σε βάθος χρόνου, θα δούμε το πώς, ίσως. Για μένα όλα είναι βάση σχεδίου, αλλά βιάστηκαν πάρα πολύ εμπλεκόμενοι. Και θα έπρεπε η Επιτροπή, αφού είναι ανεξάρτητη, ξαναλέω, ή να χρειαστεί ακόμα 10 μέρες για να βγάλει την εισήγηση, κανείς δεν θα την έλεγε τίποτα, ή αφού είναι τόσο γρήγορη, θα περίμενα να βγάλει σε 6 μέρες, θα σου πω, ξαναλέω εγώ, να βγάλει το πόρισμα. Σε 3 μέρες η απόφαση. Και 15 μέρες αγνοείται το σκεπτικό και μπορεί να φάμε άλλες 15. Γιατί του είχε πει η κυρία Μαρούπα ότι μπορεί να κάνει και ένα μήνα, λέει, το σκεπτικό. Κάτι δεν κολλάει και τουλάχιστον στα μάτια του κόσμου η Επιτροπή είναι εκτεθειμένη. Αυτά είχα να πω και για την Επιτροπή. Εγώ, συγγνώμη, πιστεύω τον κύριο Παλτάκο με πείθει περισσότερο. Η κυρία Μαρούπα δεν ξέρω αν τα έχει λίγο μπερδέψει. Και βάζει μέσα και Τουρκία και Ερντογάν και Επιτροπή και ΠΑΟ και Ξάνθη και τον Κιμ στην Νότια Κορέα και τον Τραμπ θα βάλει σε κάποια φάση και το Αιγαίο και την Κύπρο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάπου θα μπει και η ΑΟΣ, κάπου έτσι. Και κάπου το Σόρα να βάλει που τον πιστεύει κιόλας. Όχι το Σόρα, ότι υπάρχει η Τράπεζα της Ανατολής. Αν υπάρχει να πει χορηγός εδώ στην εκπομπή, με τα δεις αυτά να σωθούμε κι εμείς. Κρίμα είναι. Λοιπόν. Σου έφαγα για τον Τρίπολη Άρης. Δεν θα σε αφήνω δύο λεπτά. Πολλά... Να πω λίγο, να πούμε, γιατί έχει και επικαιρότητα, συγγνώμη. Πειθαρχική δίωξη στο Μάκη Γκαγκάτσι. Και ασκήθηκε από τον αναπληρωτή και υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων. Ασκήθηκε λοιπόν πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της ΠΑΕΠΑΟ Χρυσόστομου Γκαγκάτσι για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις στάδιες διατάξεις του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Και την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως προχώρησε σε καταγγελία. Προφανώς η καταγγελία εισακούστηκε και ασκήθηκε δίωξη εναντίον του Μάκη Γκαγκάτσι. Υπάρχει και διαιτητής για το παιχνίδι της Τετάρτης. Ιταλός θα είναι ο διαιτητής, ο Μίχαελ Φάμπρι. Αυτόν επέλεξε η ΚΕΔ για τον επαναληπτικό Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λαμία, Κουτσιάφτης Κολοσσιώνης Κωνσταντίνου, τέταρτος Κατσικογιάννης, στο Βάρο Μανούχος και ο Τάσης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Φάμπρι με βοηθούς τους Κωνσταντζο και Πασέρι. Τέταρτος ο Σιδηρόπουλος, στο Βάρ ο Ντιμπέλο και ο Αλάσιο. Ιταλοί όλοι τους πλην του Σιδηρόπουλου. Ατρόμητος Άρης, Βρέσκας Απτσόγλου Δημόπουλος. Τέταρτος ο Μαλούτας, στο Βάρ ο Κοτσάνης και ο Μπουξμπάουμ. Αυτή είναι η. Δεν θυμάμαι να έχουν κάνει τίποτα. Ο Κοτσάνης. Μπορεί να θυμάται ο Χρήσανος. Που έχει κάνει πάρα πολύ αυτά. Εντάξει, έχω σταθώ ο Χρήσανος. Εντάξει. Πολλές φορές έχει δίκιο, αλλά πολλές φορές έχει και άδικο. Θα πω εγώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι καθαρά στο χέρι του Άρη. Το τι μπορεί να κάνει και να μην τον απασχολεί. Έτσι. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα για Άρη. Έχουμε δύο λεπτάκια. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι ο Μαρμαρίδης. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τα λεφτά που θα δώσετε για κρεβάτι, για καναπέ, για οποιοδήποτε έπιπλο θα πιάσουν τόπο και δεν θα αγοράσετε ένα αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας προϊόν, θα πάτε στο Μαρμαρίδι, είτε εκτός πόλης βγαίνοντας από την πόλη με κατεύθυνση στην Καβάλα, στα δεξιά είναι ο Μαρμαρίδης,
το έχετε δει όλοι, είτε βγαίνοντας είτε μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το κατάστημα στη Τζιμισκή για όσους δεν τους είναι εύκολο να πάνε εκτός πόλης. Μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Το σημαντικότερο, ξαναλέω, είναι πέρα από τις πολύ μεγάλες προσφορές. Μπείτε στο marmaridis.gr και θα δείτε πάρα πολλές προσφορές σε όλα τα είδη του Μαρμαρίδη. Υπάρχει και νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Το κυριότερο είναι, παιδιά, ότι αγοράζετε ένα έπιπλο που πραγματικά το χαίρεστε και δεν την έχετε πάθει όπως εγώ, που πριν από 5 χρόνια αγόρασα μέσω ίντερνετ καναπέ. Προφανώς έγινε στην Τουρκία, στην Ινδία, στην Καπερναούμ, δεν ξέρω που έγινε, και έφαγε ένα πέταμα μετά από 6 μήνες ο καναπές. Λοιπόν, στο Μαρμαρίδη τα λεφτά που θα δώσετε θα πιάσουν τόπο, και ξαναλέω, μπείτε στο marmaridis.gr, υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα, τρόικα. Να μιλήσουμε για Άρη, να πούμε για δηλαδή αυτό το παιχνίδι το οποίο έληξε 0-0, 1-1 βασικά, που προηγήθηκε ο Άρης, μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Δεν ήταν κακός ο Άρης με τον Αστέρα, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο εκτός με τον Πανετολικό, είδαμε έναν Άρη να έχει περισσότερη όρεξη στο παιχνίδι του, με καλύτερο πλάνο και πιο οργανωμένος στον τρόπο ανάπτυξης. Έβγαλε φάσεις, δεν είναι ότι δεν βγήκαν και φάσεις, είναι λίγο η μέρα με τη νύχτα με το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αλλά και πάλι είδαμε ότι ο Άρης δεν κέρδισε. Αυτή τη φορά όμως δεν έχασε, πήρε έναν βαθμό χρυσάφι για την υπόθεση, όχι τόσο εξάδα, πεντάδα πλέον, γιατί θέλει να την κλειδώσει και την πεντάδα ο Άρης εν ώψη play-off. Θεωρώ ότι ο Άρης στα εκτός έδρας χάνει πολλές πολύτιμες ευκαιρίες σε συνδυασμό με τα άλλα παιχνίδια να είναι και πολύ ψηλότερα φέτος. Απλά επειδή υπάρχει μια ανοχή από τον κόσμο σε σχέση με το ότι δεν έχουν γίνει μεταγραφές, η ομάδα έχει ένα περιορισμένο ρόστερ. Και ο βαθμός είναι καλός, και ο βαθμός που έτσι όπως προκύπτει είναι χρυσάφι και βοηθάει στην ομάδα στο να βρεθεί στην πεντάδα. Έχει ήδη αποστασιοποιηθεί αρκετά από την έκτη θέση, έχει πάρει 5 βαθμούς διαφορά και κλειδώνει και την πεντάδα τώρα τις επόμενες αγωνιστικές, αν πάρει τους αυτονόητους βαθμούς. Δηλαδή αν με 4 βαθμούς είναι σίγουρα πέμπτος και με κλειδωμένος. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι ο Άρης έχει μόλις ένα εκτός έδρας θετικό αποτέλεσμα, μια εκτός έδρας νίκη με την Ξάνθη, και όταν θες να πρωταγωνιστήσεις, αν μη τι άλλο, είναι λίγο προβληματική η εικόνα της ομάδας στα εκτός έδρας, όταν την περσινή σεζόν είχε τουλάχιστον 5-6 νίκες εκτός. Τον βοηθάει τον Άρη ότι οι από κάτω έχουν δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή και ο Όφη, ο Ατρόμητος, ακόμη και ο Αστέρας Τρίπολης τώρα που ανέβηκε πρόσφατα και έκανε ένα ντεμαράζ και έφτασε κοντά στην εξάδα, είχαν ένα δύσκολο πρόγραμμα μετά στο δεύτερο μισό του δεύτερου γύρου. Ναι, και μια άλλη ανάγνωση είναι ότι ο Άρης έχασε βαθμούς, άλλους νομίζω και εκτός προγράμματος, αλλά και ο Όφη και η Ξάνθη, ναι, και ο Ατρόμητος, καλά η Τρίπολη τώρα μπήκε στη ζωή μας για εξάδα, αλλά και η Λάρισα που ήταν στο κόλπο μέχρι τον Δεκέμβριο, αρχές Γενάρη, σταυρώνα νίκη με αίτηση. Άρα ο Άρης μέσα στην δική του αναποτελεσματικότητα να πάρει τους βαθμούς που ήθελε να πάρει, είδε τους υπόλοιπους να μην παίρνουν βαθμούς, και κάπως έτσι τώρα έχει δημορφωθεί η κατάσταση με ΑΕΚ στους 44, νομίζω έχει κλειδώσει τη θέση η ΑΕΚ, δεν τη χάνει. Παναθηναϊκός 37, Άρης 33, Όφη και Ξάνθη 28, δηλαδή είναι στο συν 5 ο Άρης. Για τον Όφη, θεωρώ ότι ο Όφη είναι και εκείνος πολύ κακός εκτός έδρας και πληρώνει και αυτό την κλήρωση λίγο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και πληρώνει και το γεγονός ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός στα ντέρμπι και στα φαινομενικά δύσκολα παιχνίδια. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Άρης, δηλαδή στο δύσκολο μισό του γύρου του, όπου είχε δηλαδή και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ακόμη και μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν εκμεταλλεύτηκαν οι υπόλοιπες ομάδες τα στραβοπατήματα τα όποια έκανε ο Άρης, και οπότε το εύκολο μισό του μετά το πήρα μπάριζα ο Άρης και στον πρώτο γύρο
που έκανε τον Ντεμαράζ εκεί που ήταν, έχει φτάσει να είναι και ένατος και ανέβηκε, αλλά και λίγο μετά το παιχνίδι με τον Όφη ο Άρης ήταν στο μείον 5 από τον Όφη, μάλλον πριν το παιχνίδι. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα εκμεταλλεύεται αυτά ο Άρης, όχι στο έπακρο γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πάνω, και φυσικά εκμεταλλεύεται και την κακή πορεία της Ξάνθης μετά τα μισά. Έχει πέσει η Ξάνθη και δεν μπαίνει εύκολα βαθμός όπως έπαιρνε στην αρχή του πρωταθλήματος, που έμοιαζε να είναι ένα από τα φαβορί για την εξάδα. Έτσι έδειξε, αλλά εντάξει, βγήκαν και οι αδυναμίες της, ναι, στην πορεία της σεζόν, όπως βγήκαν και οι αδυναμίες της Λάρισσας και του Ατρόμητου και του Όφη. Εντάξει, εννοείται πως ο Άρης έχει καλύτερες ομάδες από όλους αυτούς, αν το πάρουμε συνολικά. Κατά περιόδους μπορεί να μην είχε, άποψή μου, αλλά συνολικά έχει καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Έχει καλύτερους μεσοεπιθετικούς ο Άρης, απλά έχει πολλά κενά και έχει αδυναμίες. Δεν έχει αυτό που λέμε, δηλαδή δύο παίκτες σε κάθε θέση διαθέσιμους. Ωραία, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα αναφερθούμε μετά και στα δεδομένα για τους δύο επαναληπτικούς. Μεθαύριο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και την Πέμπτη Ατρόμητος Άρης. Θα κάνουμε έτσι ένα ευχάριστο διάλειμμα, θέλω να πιστεύω. Να μας πει ο Κώστας Κούσης πώς πέρασε στο Ηράκλειο με το All Star Game. Αν έφαγε, αν ήπια, αν διασκέδασε, αν απόλαυσε το μπάσκετ. Κώστα, τι γίνεται? Γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, Αστέργιο. Ακόμα εκεί είσαι? Μόλις γυρίσαμε, έχει καμιά τι ώρα. Τι γύρισες ρε φίλε, κάτσε ακόμα 5 μέρες. Κάτσε 5 μέρες, τι να κάνεις εδώ τώρα? Τι τώρα να κάνεις? Που έφτιαξε ο καιρός. Κάνετε και μπάνιο ή όχι? Ο καιρός. Όχι, δεν βρήκαμε καλό καιρό στο Ηράκλειο, αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι τα τελειώματα. Από σήμερα οι κριτικοί πανηγυρίζουν άλλη χώρα εκεί. Έπρεπε να πάρεις, να ακολουθήσεις το παράδειγμα του Χρύσανθου που έφυγε για Τρίπολη και θα έρθει Θεσσαλονίκη Παρασκευή και αν. Εσύ να πας να γυρίσεις, δεν ξέρω. Μήπως πήγε στην Τρίπολη της Λιβύης. Δεν ξέρω, τώρα μάλλον είναι στην πρωτεύουσα ο Χρύσανθος. Και έχει θέματα, οπότε εντάξει. Ναι, ναι, έχει θέματα. Πήγε στην Τρίπολη της Αρκαδίας. Λοιπόν, πώς άκουσα το All Star Game έτσι, πώς το είδες? Συμπαθητικό ήταν, Στέργιο, αλήθεια είναι, αλλά δεν ήταν κάτι καθυλωτικό, θα έλεγα, όπως θα έπρεπε να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο αγκαρία, η αλήθεια είναι, και σε αυτό θα πρέπει ο ΕΣΑΚΕ και οι ομάδες να το δουν λίγο, γιατί πρέπει να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Εντάξει, πέρασαν καλά τα παιδιά, ενώ τα μικρά παιδιά που ξέρουν και 5-6 αθλητές ναι, ασχολούνται με τον μπάσκετ. Το γήπεδο είχε αρκετό κόσμο, δεν γέμισε όμως. Το θέαμα ήταν αρκετά καλό, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Νομίζω ότι πρέπει πλέον να θεσπιστούν κίνητρα για να έχουμε καταρχήν καλό διαγωνισμό καρφωμάτων, που είναι ένα κλου για το All Star Game, το οποίο αρχίζει και φθήνει ιδιαίτερα, γιατί οι παίκτες φοβούνται να μετέχουν στο διαγωνισμό για τραυματισμούς κτλ. Είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό το κάνουν με μεγάλη προσήλωση ορισμένοι. Γιατί όμως έχει βραβεία. Δηλαδή αν βάλεις ένα βραβείο, ας πούμε 5.000 ευρώ, να δεις πόσοι θα λάβουν μέρος και θα κάνουν και καλά καρφώματα. Τώρα ας πούμε για παράδειγμα κέρδισε ο Παπαγιάννης το διαγωνισμό καρφωμάτων. Και μάλιστα όπως είπε, χωρίς να κάνει προπόνηση, χωρίς να δοκιμάσει κάτι περίεργο, απλά έκανε τα καρφώματα που κάνει από μόνος ας πούμε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ναι, και κέρδισε με ευκολία. Έλειπε ο Ντέιβις του Ηρακλή που είναι τραυματίας, που ήταν ένα καλό outsider για να κερδίσει. Ο Γουάιλι του Παναθηναϊκού που επίσης έκανε κάποια καλά καρφώματα στα προκριματικά, έχασε κάποια δύσκολα που έκανε στην τελική φάση και κέρδισε ο Παπαγιάννης. Γενικά όλο το σύστημα νομίζω ότι πρέπει πλέον να επικεντρωθεί στο να αποκτήσουν κίνητρο όσοι συμμετέχουν στο All Star Game, για να το κάνουν με περισσότερη διάθεση και να μπορέσουν έτσι να προσφέρουν και περισσότερο θέαμα στον κόσμο. Τώρα θα μου πεις, είναι μια γιορτή για τον μπάσκετ και πρέπει να τους δώσουμε λεφτά για να συμμετέχουν. Νομίζω ότι ένα βραβείο, ένα καλό βραβείο, εντάξει, δεν είναι κακή ιδέα. Είμαστε στην εποχή του καπιταλισμού. Είναι επαγγελματίες παίκτες. Μιλάμε για ξένους που σκέφτονται την καριέρα τους, σκέφτονται το επόμενο συμβόλαιο. Είμαστε και σε μια περίοδο κρίσιμη στη σεζόν. Οι ομάδες οι περισσότερες σκέφτονται τα παιχνίδια, ιδίως αυτές που παίζουν στην Ευρώπη ή που κυνηγούν κάτι υψηλού στόχου στο πρωτάθλημα. Έχουμε οπότε και τον λέει τώρα, Ερντογάν, όπως λέει η κυρία Μαρούπα. Ναι, σωστά.
Ναι, η χώρα είναι διαμελισμένη ήδη και τέτοια. Πάντως, Κώστα, δεν βοηθάει και πολύ ότι δεν έχουμε και του στάρ που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει. Δηλαδή, εγώ και εσύ που τα έχουμε ζήσει, Κωνσταντίνος είναι λίγο μικρότερος. Αλλά οι ξένοι που είχαμε, εντάξει, είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν σου μιλάω για τα συμβόλαια, σου μιλάω για παίκτες. Όλο τον ομάδα, όχι μόνο Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Άρη, Κυρακλή. Όλα παίζουν. Μιλάμε τώρα για παίκτες σε βουνά, εντάξει. Ναι. Κάποτε, όπως έγραψε κάποιος συνάδελφος, είχαμε, ας πούμε, διαγωνισμό καρφωμάτων στο στάδιο Ρήνης και φίλες, ήταν γεμάτο 10.000 κόσμο και έστασε ο άλλος, ας πούμε, την μπασκέτα, ο Χάτσον, ναι, του Ιωνίου, όπως θυμάσαι. Αυτά ήταν ωραία All-Star Game. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και οι παίκτες να έχουν κίνητρο. Για παράδειγμα, ο διαγωνισμός τριπώντων φέτος ήταν φοβερός. Ήταν πάρα πολύ καλός και με φοβερή ευστοχία όλων των παικτών που συμμετείχαν, πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία, ακόμα και από το νεαρό Παπαδάκι του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν η έκπληξη, και φυσικά ο Φριντέπ και ο φοβερός Μπράουν Στέργιο. Πού να χάσει, ρε φίλε Μπόμπι, πού να χάσει. Κακώς παίξαν οι άλλοι. Σαρώνικο στο Πάο, γιατί πέρυσι τον πήρε ο Γκόσα, δεν κάνω λάθος, πρόπερσι ο Κόνιαρης. Έτσι. Πάο κολέ, δηλαδή. Τουλάχιστον έχουμε και ένα ετρόπαιο έρθει στην πόλη μας. Τρίποντες βόμβες. Υπόσχεση παραμονής είναι αυτή η εμφάνιση. Οχ. Βέβαια. Θα τα βάλω και στο πρωτάθλημα. Να μην κατέβει καν να παίξει ο ύφεστος. Ναι, θα τα βάλω και στο πρωτάθλημα. Η υπόσχεση του Μπόμπι. Και τα λοιπά. Βόμβες. Φοβερό, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έβαλε συνολικά πάνω από 80% των προσπαθειών που έκανε. Δηλαδή είχε κάπου 26 στα 30, κάτι τέτοιο. Από τα πόσα μέτρα, από τα 9 ή από τα 6,75. Και χωρίς πάσα σε κανένα συμπαίκτη, εννοείται. Καλά, εντάξει, τι πάσα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ναι. Δεν χρειάζεται. Τριπλάρω και σουτάρω από όπου μπορώ. Ήταν πάντως ο διαγωνισμός τριπώντων πολύ καλός. Και ο Φρεντέτ έβαλε πολλά και ο Παπαδάκης έβαλε πολλά. Τέλος πάντων, ήταν μια καλή παρένθεση έτσι, στο όλο κλίμα αγκαρίας που υπήρχε. Υπάρχει πρόσημο θετικό, Κώστα, έστω και οριακό στο διήμερο στο Ηράκλειο ή εντάξει, στη βάση, πώς θα το λέμε. Όσο μιλάμε για παιχνίδια που λείπει ο φανατισμός, η αγωνία της νίκης και περισσότερο πάει στην ψυχαγωγία και στη διασκέδαση, πάντα υπάρχει ένα πρόσημο θετικό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθούν κάποιοι τρόποι να κρατηθεί το ενδιαφέρον του κοινού σε υψηλά επίπεδα τη στιγμή της διοργάνωσης. Δηλαδή να μην κάνει κοιλιά η διοργάνωση, να γίνονται ωραία παιχνίδια, να γίνονται διαγωνισμοί, να συμμετέχει ο κόσμος. Δηλαδή καλύτερα, ας πούμε, να βλέπεις αυτούς τους Σλοβαίνους που πηδάνε το τραμπολίνο και καρφώνουν, ναι. Το Θεό που πηδάνε, παρά να κάτσεις να βλέπεις, ας πούμε, το μάτς που δεν παίζει κανείς άμυνα, κάνουν όλοι μπασίματα, κάνουν καρφώματα και χάνει το ενδιαφέρον του, ας πούμε, ακόμη και το παιχνίδι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση μια γιορτή του μπάσκετ πάντα έχει κάτι θετικό να δώσει στον κόσμο. Όμως εγώ πιστεύω ότι μπορούν οι ομάδες να το κάνουν ακόμα καλύτερο. Μπορεί ο Ισάκη να το κάνει ακόμα καλύτερο. Δεν μου άρεσε ο παρουσιαστής, ο Σάβας, ο Μπούμπουρας. Νομίζω ότι δεν ήταν πολύ εύστοχη η επιλογή. Δεν είχε καλές ατάκες. Η διοργάνωση, τώρα εγώ το λέω που ήμουν μέσα στο κήπεδο, ναι. Και το έζησα όλο. Έτσι, δεν είναι. Η τηλεοπτική παρουσία μερικές φορές είναι διαφορετική από αυτά που βλέπεις εσύ μες στο γήπεδο. Η τηλεόραση, από ό,τι έβλεπα στα monitor και τα λοιπά, είχε καλή απόδοση, ας πούμε, των τραγουδιών, των show που έγιναν και από τις τραγουδίστριες και τα λοιπά και τους τραγουδιστές. Μέσα στο γήπεδο ψιλοαδιάφορη ήταν η όλη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα διήμερο το οποίο τουλάχιστον λίγο χαλάρωσαν οι παίκτες, έφυγαν από τις υποχρεώσεις, από σήμερα ξαναγυρνάνε στο γνωστό προπόνηση πρωί-απόγευμα και τα λοιπά, μέχρι να ξαναρχίσουν οι αγώνες, γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι έγινε το All-Star Game και τώρα πάλι 29 του μηνός έχουμε μάτς και σήμερα έχουμε 10, δηλαδή 20 μέρες ο κόσμος θα ξεχάσει το πρωτάθλημα. Ευκαιρία, Κώστα, για τον Μέξα να χτίσει μια ομάδα που θα δεχτεί 40 πόντους στη Λίμνο σε όλο το μάτς. Δεν θα περνάει τίποτα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και τώρα που είπες Μέξα, να πούμε, νομίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη του προπόνηση. Ναι, η πρώτη προπόνηση. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση, οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Έχει πολλή δουλειά ο Κώστας Μέξης να κάνει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχήσει για τα τρίποντα έτσι με τον Μπόμπι, ο οποίος Μπόμπι και με την κορδέλα συνέχεια στα μαλλιά, τέλος στο κεφάλι, όχι στα μαλλιά, στο κεφάλι κυκλοφορεί παντού με στο Ηράκλειο, με μπαντάνες κτλ. Ωραίος τύπος.
Εντάξει. Έχει να δώσει ο Μπόμπι. Μήνυμα γενικά. Από φίλο, ο Ρότο τον λέει για Ελένη Μαριπόζα. Ο φίλο να το μεταφέρω. Η Ελένη Μαριπόζα κατά κόσμον Έλενα Κρεμλίδου, για να γνωρίζουμε για τους συνακροατές μας σε ποια κυρία αναφερόμαστε, είναι η γνωστή ραδιοτηλεπερσόνα, μοντέλο και τα λοιπά που παρουσίασε το All Star Game. Ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν καλή, είναι καλή η Έλενα. Εντάξει, είναι και η φίλη του μπάσκετ, το έχει το άθλημα. Δεν ξέρω ο Σάββας αν το έχει τόσο πολύ, αλλά ναι, η Έλενα ναι, το ο Σάββας έλεγε κρυάδες, η αλήθεια είναι. Δεν μας άρεσε καθόλου. Η Έλενα νομίζω ότι με τον Μάικ, τον έτερο παρουσιαστή, ο οποίος είναι ο γνωστός που φωνάζει και στα παιχνίδια των μεγάλων αθηναϊκών ομάδων στην Ευρωλίγκα, ο γνωστός Κοφερασχέ που είναι χρόνια, ο οποίος είναι καλός, αυτός και η Έλενα μα ήταν, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα οι δυο τους. Ναι. Η Έλενα είναι μια ωραία παρουσία, εντάξει, παίζει με τον κόσμο, παίζει με τους παίκτες, παίζει γενικά. Είναι μια, εντάξει, μια θετική παρουσία. Ήταν και τις προηγούμενες μέρες σε άλλες εκδηλώσεις που γίναμε στο Ηράκλειο. Συμμετέχει δηλαδή, γενικά δεν είναι πάω λέω ένα τραγούδι ή λέω μια εξυπνάδα ας πούμε και φεύγω. Ναι, ναι. Ώρες. Εντάξει, ήταν μια θετική παρουσία. Εντάξει, σαν γυναικεία παρουσία εννοείται ότι είναι εντυπωσιακή. Τώρα από εκεί πέρα αρέσει και στα μικρά παιδιά, έτσι. Είναι το πρότυπο αυτό που πουλάει αυτή την εποχή στη νεολαία. Άρα ήταν μια θετική παρουσία. Πάμε στα σοβαρά. Συγγνώμη, πες, σε διέκοψα. Τι σοβαρά, δεν υπάρχει σοβαρά στο All-Star Game. Έχουμε μπάσκετ με αμαξίδιο. Το μπάσκετ με αμαξίδιο. Το μπάσκετ με αμαξίδιο είναι μια πρωτοβουλία πράγματι πάρα πολύ ωραία. Όντως, ναι. Με τα παιχνίδια που γίνονται εκεί και με το ότι προσκλήθηκαν ομάδες και συμμετείχαν εκεί. Βραβεύτηκε μάλιστα και ο πρόεδρος ομοσπονδίας της ΟΣΕΚΑ, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό ότι μπαίνει το μπάσκετ με αμαξίδιο στη ζωή μας όλο και πιο δυνατά τα τελευταία χρόνια και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι οι σύλλογοι, οι μεγάλοι, αρχίζουν και το αγκαλιάζουν και δημιουργούν τμήματα μπάσκετ με αμαξίδιο. Ας πούμε ο Άρης έχει, υπάρχει μια ομάδα εδώ που είναι πλέον και η πιο δραστήρια, πιο παλιά, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, η ΑΕΚ έχει κάνει, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει και οι άλλες ομάδες να το αγκαλιάσουν αυτό. Φυσικά να υπάρχει και συμμετοχή έτσι. Είναι πάντως σημαντικό ότι έγινε και αυτό. Τώρα σιγά σιγά είπαμε θα μπούμε στο ρυθμό της προετοιμασίας των ομάδων. Έχουμε χρόνο ακόμη. Υπάρχει Τετάρτη, έχουμε δράση, έχουμε ημιτελικούς κυπέλου. Έτσι, Διαγόρα, ΣΑΕΚ και Ολυμπιακός Περιστέρι. Εντάξει. Στην πόλη μας πάντως όχι. Στην πόλη μας όχι. Στην πόλη μας, ναι. Στην πόλη μας θα το δούμε μπασκετικά. Από σύντομα μας, έχουμε ημιτελικούς κυπέλου. Τετάρτη, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε ημιτελικούς και Κυριακή πάλι στο Ηράκλειο έχουμε τον τελικό. Δηλαδή την άλλη Κυριακή, τώρα σήμερα έχουμε Δευτέρα, την Κυριακή έχει τελικό κυπέλο Ελλάδος. Αωράκια ολέ. Αωράκια ολέ, με παιδιά. Μόνο με μαθητές. Λάθος αυτό κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Βεβαίως καλά κάνει ο και φοβάται για επεισόδια κτλ. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το εξαντλήσουμε αυτό το δεχόμενο. Κώστα, είπαμε, για μένα δεν υπάρχει άλλη λύση από τους διπλούς τελικούς. Αν βλέπεις κάποια άλλη λύση, ευχαρίζω να την ακούσω. Νομίζω η διπλή τελική είναι η μόνη λύση ρεαλιστική. Για μένα η λύση, Στέργιο, είναι να μάθουμε επιτέλους. Δεν θα μάθουμε, Κώστα. Να διοργανώνουμε σωστά παιχνίδια. Δεν θα μάθουμε, Κώστα. Δεν θα μάθουμε. Και η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Και οι σύνδεσμοι να κάνουν τη δουλειά τους, και η ομοσπονδία να κάνει τη δουλειά της, και οι ομάδες να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή δεν γίνεται να μας κάνουν μαθήματα διοργανώσεων όλοι οι Ευρωπαίοι και εμείς κάθε χρόνο να κάνουμε ένα τελικό και να πλακωνόμαστε με χίλια άτομα. Δηλαδή η ΕΟΚ τώρα ας πούμε βρίσκει πάτημα, γιατί η τελευταία φορά που έγινε το 2014 Παναθηναϊκός Άρης πάλι στο Ηράκλειο που ήμουνα, πάλι έγιναν επεισόδια. Και δεν μπορούμε, Κώστα, δεν μπορούμε. Ναι. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Ότι δεν μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε να μην παραπονιόμαστε όμως ότι το κάνει με μαθητές και τα λοιπά. Όχι, κοίταξε. Εγώ δεν ψέγω την ΕΟΚ που το κάνει με μαθητές. Μαζί της είμαι γιατί το τελευταίο που θέλουμε σε αυτή τη χώρα είναι να έχουμε τραυματίες και τίποτα άλλο σε παιχνίδια μπάσκετ. Ναι, τώρα. Αλλά ας πάμε στους διπλούς τελικούς. Δεν γίνεται. Εγώ ξαναλέω. Για τους μαθητές είναι ένα all-star game, Κώστα. Ή να παίζουν φιλικά οι ομάδες. Είναι καλό που τα παιδιά έτσι βλέπουν μεγάλους αθλητές. Αλλά ένας τελικός μπάσκετ και μιλάω γιατί πρόπερση. Το έζησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ που πήγε η ομάδα σε τελικό μετά από 20 χρόνια. Δεν είναι για τους μαθητές του Ηρακλείου, του Πύργου, της Καλαμάτας, της Ηπείρου. Ναι, συμφωνώ.
Διπλή τελική λοιπόν, ένα μάτς στο Παλέ, αν είναι ο Άρης στο τελικό, και ένα μάτς στο ΆΚΑ, να έχουμε και κόσμο και να έχει πιο ενδιαφέρον. Τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν είναι η καλύτερη λύση η διπλή τελική. Αλλά και πώς θα κρίνεις σε ποια νόεδρα θα γίνει το δεύτερο μάτς, που είναι πιο σημαντικό. Με κλήρωση. Ο πρώτος να βγει στην τύχη δηλαδή, και μετά και το ίδιο κόστα και στο ποδόσφαιρο. Τελικό στην Τούμπα, ναι. Και τελικό στο Καραϊσκάκι. Το ίδιο και στο βόλεϊ. Mm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με 200 προσκλήσεις ή 150 και μαθητές και δεν είναι. Απλά εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Ή στο εξωτερικό, σε καμιά Αλβανία, σε καμιά Σερβία. Ναι, να πάμε και στο εξωτερικό να δείξουμε τα καμώματα μας, ναι. Κώστα, κλείνοντας, έχεις να μοιραστείς καμιά ιστορία εκεί με τον αδερφό που περάσατε στο Ηράκλειο το διήμερο, γιατί είδα φωτογραφίες αυτά. Πολλοί κόσμοι, Κοσμάκης. Θυμηθήκαν τα παλιά, φαντάζομαι. Καλά, εννοείται. Να πω ότι δημοσιογραφικά η Θεσσαλονίκη είχε δυναμική παρουσία. Ναι. Η αλήθεια είναι. Είχε δυναμική παρουσία στο All-Star Game αυτό, όπως έχει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ιστορίες τώρα δεν νομίζω ότι... δεν έγινε κάτι δηλαδή το εξωπραγματικό, ας πούμε, που να πρέπει να το μοιραστεί μαζί μας. Κλασικές ταξιδιωτικές ιστορίες, τις κλασικές. Ξεχάσαμε αυτό, να πάρουμε αυτό. Όχι, okay, θα μπορούσε να πεις και να αλλάξει τα ονόματα, ρε παιδί μου. Να πει, ξέρω εγώ, ο Τάκης έκανε αυτό. Ναι, ναι. Και πήγε εκεί και τον είπαν αυτό και είπε έτσι. Όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Ήρεμα πράγματα. Εντάξει. Ναι, ήρεμα πράγματα. Το Ηράκλειο, ωραία πόλη για να περιδιαβείς, ας πούμε, και επαγγελματικά και τουριστικά. Εντάξει, δεν είναι χανιά, αλλά εντάξει, είναι μια ωραία πόλη. Δεν είναι χανιά, δεν είναι χανιά. Όχι. Τα Χανιά είναι πιο ωραία. Και μας ρίξαν τον Πλατανιά οι αλήτες. Και την Κέρκυρα και την Κέρκυρα και την Καλονή. Τι ωραία. Δηλαδή, δύο χρόνια Κώστα δεν μπορείς να φανταστείς. Να έχεις Χανιά, να έχεις Κέρκυρα, να έχεις Μυτιλίνη. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Α, ωραία. Και μετά μας άφησαν το Λεβαδιακό. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό. Τέλος πάντων, στο μπάσκετ έχει πολλά νησιά, αλλά δεν μπορούμε να πάμε. Στο μπάσκετ ναι, έχει Λίμνο, έχει Ρόδο κτλ. Αλλά είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση, πράγματι. Ναι. Αυτά είναι ολίγες. Επιστρέφουμε στην πραγματικότητα από αύριο. Οι ομάδες περιμένουν τους ξένους αυτά να ενσωματωθούν και τα λοιπά. Και περιμένουμε σιγά σιγά, είπαμε, την αντίστροφη μέτρηση για να αρχίσουν επιτέλους τα παιχνίδια, να ξέρουμε τι θα γίνει και στο πρωτάθλημα, έτσι. Να πούμε την είδηση. Για πες. Την είδηση, η οποία πολλοί κόσμος αναρωτιέται σχετικά με την αναδιάρθρωση, με το πώς θα σωθεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί ήταν το θέμα συζήτησης. Α, ναι, έλα ρε Κώστα, για πες. Στο All-Star Game. Μα φυσικά όλοι λένε πώς θα μπορέσουν να αποφευθεί αυτό το δραματικό γεγονός για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Σε αντίθεση με όσα ακούγονται λοιπόν και ακόμη και εμείς το λέμε, και εγώ και ο Χρύσανθος και εσύ και γενικά το συζητάει και η δημοσιογραφική πιάτσα και ο κόσμος το ακούει πολύ συχνά, ότι κάτι θα γίνει και θα σωθούνε. Εγώ δεν το έχω πει. Εγώ δεν το έχω πει. Εσύ δεν το έχεις πει, ναι, σωστά. Ότι θα γίνει μια αναδιάρθρωση και θα τους σώσουν στο τέλος. Σε αντίθεση με αυτό το κλίμα λοιπόν, οι φορείς, οι παριστάμενοι εκεί και οι εκπρόσωποι του ΕΣΑΚΕ και της ΕΟΚ και γενικότερα οι υψηλά ειστάμενοι δεν είναι και τόσο ζεστοί σε μια τέτοια προοπτική. Υπό την έννοια όχι ότι δεν το θέλουν, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει πρακτικά με ευκολία. Και μάλιστα λένε ότι οι ομάδες βέβαια το επιδιώκουν, έτσι, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, λογικό είναι, γιατί έχουν πολύ δύσκολο πρόγραμμα και αγωνιστικά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ικανές. Αλήθεια να καταφέρουν αυτό. Ναι. Να κάνουν 5 νίκες σε 8 μάτς. Πόσες? Έτσι, δεν είναι, 5 δεν έχουν τώρα. 5, ναι. Πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 4 στα 8 και με διαφορές. Ναι. Ο Άρης κιόλας έχει χάσει και από τον Ιωνικό, ας πούμε, 2 φορές, έχει χάσει εδώ μέσα από τον Κολοσσό, έχει χάσει κτλ. Δεν του βγαίνουν τα κουκιά, πρέπει να κάνει εκτός έδρας νίκες. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι θέλουν 5 στα 8. 5 στα 8 τώρα είναι πορεία πρωταθλητισμού. Δεν το κάνεις εύκολα. Ναι, δεν φαίνεται από την γωνία αυτό που λες, ναι. Για 5 στα 8. Κώστα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να αλλάζω άποψη, για να το κλείσουμε, αυτά που κορόδευα δεν θέλω να τα λουστώ. Εγώ θέλω τον ΠΑΟΚ να ζωτήσει στο παρκέ. Εγώ σας Αστέριος. Θα είναι πολύ οδυνηρό για όσους έχουν απομείνει να πονάνε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Δεν λέω να ασχολούνται επιδερμικά ή. Για όσους πονάνε την ομάδα θα είναι πάρα πολύ οδυνηρό. Εντάξει, υπάρχει πολλοί κόσμος, το ξέρεις και εσύ, δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που η ομάδα είναι πρωταθλητισμού και πονάει ψυχή του και τον μπάσκετ, αλλά αυτή είναι λίγη. Να φροντίσει ο ΠΑΟΚ, αφού δεν φρόντισε να φτιάξει ομάδα και να αποφύγει τις κακοτοπιές, να φροντίσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τις νίκες και ο Άρης. Αυτά να σωθούν και οι δύο. Και το ελληνικό μπάσκετ, συγγνώμη που το λέω, θα πορευτεί και χωρίς τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.
για 1-2 χρόνια. Θα είναι πρόβλημα, Αστέρι. Πρόβλημα θα είναι, Κώστα. Δεν θα είναι απλό, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή δεν γίνεται να αλλάζουν, Κώστα, οι νόμοι και με το, ζώο, να τους το Μάιο. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Κάποτε πρέπει να μπει μια τάξη αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν θα μπει, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Ωραία. Πάντως, εγώ νομίζω ότι είπαμε το θέμα της αναδράσης είναι δύσκολο. Το θέμα της εμπλοκής της Επιτροπής δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το αποφύγουμε. Δηλαδή, εγώ είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή, βλέπω να έχουμε Ειρήνη Μαρούπα και μπασκετικά τις επόμενες εβδομάδες. Τέλεια, τέλεια, πέρυσι. Τέλεια. Οπότε καταλαβαίνει τι έχει να γίνει εκεί. Και Αρκούδη, φαντάζομαι. Βέβαια. Έτσι. Πανεσέταρτη. Αρκούδη και Μαρούπα. Ναι. Και Μαρούπα. Ναι. Λοιπόν, αυτά, Κώστα. Αύριο από κοντά. Αυτά. Αύριο από κοντά. Ευχαριστούμε. Άντε, καλή συνέχεια. Bye. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και στα ζήνη και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας, γιατί με τον ΟΑΣΤ δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια στη μετακίνησή μας. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οριοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδενιών στη Θέρμη. Μπείτε και στο otokalogeras.gr, θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα νέα. Το σημαντικότερο είναι να είναι το αυτοκίνητό σας σε άριστη κατάσταση, ειδικά τις μέρες που διανύουμε λάστιχα και φρένα, για να ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Και μαζί μας φυσικά τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα εδώ και καιρό, η πίτσα Mr. Golf στο 2310-628586 καλείτε και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Πάρα πολλές προσφορές, δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες μόνο 12,5, τρεις τετράγωνες πίτσες μόνο 16 ευρώ. Και μακαρονάδες, σαλάδες, καλτσόνε, πενελί και όλα τα συναφή. Και φυσικά μαγειρευτά πιάτα ημέρας. Το μενού αλλάζει κάθε ημέρα. Ρωτήστε τα παιδιά στο 2310-628586 τι περιλαμβάνει το μενού της ημέρας. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα η πίτσα Mr. Gold έρχεται στην πόρτα σας. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Τρόικα με αλλαγμένη σύνδεση. Στέργιος Αναστασιάδης, Κωνσταντίνο Τσίψιος και Χρήστος Κιώσης στις μουσικές επιλογές, που επιτέλους είναι μουσικές επιλογές και όχι ένα μονότονο πράγμα, θα βάζει ο Χρήστος. Λοιπόν, θα πάμε λίγο, θα αλλάξουμε άθλημα, θα κάνουμε μια ακόμα παρένθεση. Ο Ραφάλ ήταν στο Λευκό Πύργο, ήταν κι άλλοι εκεί. Πήγανε τα κορίτσια του Χάντμπολ του ΠΑΟΚ την Κούπα Ραφαήλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σέργιο. Όντως, ακόμα εδώ είμαστε τώρα. Τελειώνουμε τη διαδικασία με τις φωτογραφίες. Και καλό καιρό έχει, μια χαρά. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους. Είπαν ότι θα φέρουν τον κύπελο στο Λευκό Πύργο και τα κορίτσια του Δημήτρη Πελεκίδη το πέτυχαν ξανά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για τέταρτη συνολικά στην ιστορία του τμήματος. Επικράτησαν της Νέας Ιωνίας το Σάββατο στην Ασπρόμα Βερβέρια και στέφτηκαν ξανά κυπελούχες Ελλάδος. Άνετα, Ραφαήλ, δηλαδή δεν είχε πρόβλημα η ομάδα, έτσι, δηλαδή απόλυτα κυρίαρχη και ανώτερη. Ακριβώς, έχει δείξει νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια απέναντι στη Νέα Ιωνία ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι αίτητη και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο όποτε συναντάει την αθηναϊκή ομάδα. Έχουν αλλάξει πολλά τα δύο τελευταία χρόνια. Όντως, από τότε ναι, που ο Πάουκ είχε χάσει εκείνο το δραματικό τελικό στην Κοζάνη τότε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχε έρθει ο κύριος Δημητρούλιας μαζί με τον Στάφ, τον κύριο Πελεκίδη και τον κύριο Βακάλη. Άλλαξαν τελείως την φιλοσοφία της ομάδας και νομίζω ότι πλέον τα αποτελέσματα φαίνονται με αυτόν τον σταθερό κορμό που κράτησε από πέρσι ο ΠΑΟΚ και τους κυρίους Πελεκίδη και Βακάλη που συνεχίζουν την εξαιρετική δουλειά. Και πλέον η ομάδα στρέφεται στο πρωτάθλημα που και εκεί νομίζω είναι το απόλυτο φαβορί, έτσι δεν είναι? Ναι, πάει σίγουρα με το πλεονέκτημα έδρας. Θα παίξει όπως όλα δείχνουν με την Νέα Ιωνία. Στις τρεις νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Μένουν λίγες ακόμα αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια. Πλέον εκεί ο στόχος που μπαίνει είναι να πάρουν αίτητο το πρωτάθλημα. Πέρυσι η μοναδική ήττα ήταν μέσα στην Άρτα. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να περάσει από τη συγκεκριμένη έδρα. Ακολουθούν εύκολα παιχνίδια θεωρητικά. Πάντα πρέπει να το αποδείξουν φυσικά οι ασπρόμαυρες μέσα στο γήπεδο ότι είναι το φαβορί για να πάρουν και φέτος το double. Πάντως φαντάζομαι το χάρηκαν και τα κορίτσια. Δηλαδή είχε κόσμο το Φιλίππιο, ήρθε και ο τίτλος γενικότερα. Ήτανε μια καλή έτσι συγκυρία και μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Και όταν έρθει η κούπα στο τέλος. Ναι, σε ένα γήπεδο στο οποίο δώσαν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια φέτος και το περίμεναν πώς και πώς να ξαναπάνε, γιατί είχαν την στήριξη των φίλων του ΠΑΟΚ και από τη Βέρεια και από γύρω περιοχές. Πολλοί ταξίδεψαν και από την Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε κάποια άλλη δραστηριότητα εκείνη την ώρα σε παιχνίδια άλλου τμήματος, οπότε βόλευε έτσι και μια μικρή εκδρομούλα.
Και νομίζω ότι το χάρηκαν πάρα πολύ τα κορίτσια όταν έχουν και τόσο κόσμο δίπλα τους, στο πλευρό τους, σε ένα τέτοιο άθλημα που ξέρουμε ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη προβολή. Ναι, είναι αυτό ακόμα πω, μεγαλύτερη ναι. χαρά τους. Μακάρι να φτάσει κάποια στιγμή να έχει κόσμο και σε αγώνες του πρωταθλήματος χωρίς να πρόκειται για τελικούς απαραίτητα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πραγματικά ναι. όσοι είδαν το παιχνίδι στην ΕΡ3, το θέαμα ήταν υψηλού επίπεδου και υπήρχε και ένταση. Είναι το χάρτμπολ ένα άθλημα που δεν είναι βαρετό, αν μη τι άλλο. Εννοείται, εννοείται. Είναι άθλημα επαφής, έχει συνέχεια και σκληρά μακαρίσματα, έχει εντυπωσιακά γκολ, δεν λείπει το θέαμα. Ωραία. Σας αφήνουμε, Ραφάλη, εκεί στο Λευκό Πύργο. Θα πάτε για φαγητό μετά, για καφέ, θα κάτσετε εκεί, έχει ήλιο, τι γίνεται. Ναι, νομίζω αφού βολεύει, ναι, και ο καιρός έχει δίνει τέτοια δυνατότητα, ναι, να το χαρούμε, νομίζω. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Ραφαήλ Καϊδατζής. Είναι στο Λευκό Πύργο ακόμα η γυναικεία ομάδα handball. Μακάρι να ακολουθήσει και το πρωτάθλημα και στα επόμενα χρόνια και η ανδρική ομάδα handball να αρχίσει να επιστρέφει στις κούπες. Ωραία αυτά τα αθλήματα. Η Άκη, αλλά βέβαια στο αντρικό έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Έχει μείνει πίσω ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε handball το παλιά. Στον ιστορικό Βυζαντινό. Κοιτάξτε, είναι ωραία αθλήματα, αλλά στο DNA του Έλληνο παδού δεν. Και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Στο handball το έχουν πολλοί Γερμανοί. Είναι, νομίζω, δεύτερο σπορ τους. Είναι μετά το ποδόσφαιρο, ναι. σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά εδώ δεν έχουμε. Μόνο το ποδόσφαιρο έχουμε. Και αυτό. Και κατά καιρού στο μπάσκετ, όταν οι ομάδες κάνουν πρωταθλητισμό. Εντάξει, αυτό είναι. Και αν παίξει πάνω Ολυμπιακό τελικό στο βόλεϊ. Στον τελευταίο τελικό θα γεμίσει το παλατάκι. Στο πρώτο μπορεί να έχει 3.000 κόσμο, στο δεύτερο 4. Αλλά νομίζω πιο πολύ δεν αγαπάνε τα αθλήματα οι ομοσπονδίες τους. Ναι, δηλαδή, και αυτό μεγάλη κουβέντα. Εννοείται ότι ο κόσμος είναι ο τελευταίος που φταίει. Γιατί έτσι είναι, ξαναλέω, η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Ποτέ δεν μπήκε έτσι στο DNA του το βόλεϊ, το handball, το πόλο. Που σε άλλες χώρες μαζεύουν χιλιάδες κόσμου τα αθλήματα αυτά. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει αυτό. Και γενικά, και όχι μόνο και οι ομοσπονδίες, και τις ομοσπονδίες δεν τις αγαπάει η κυβέρνηση και το εκάστοτε υπουργείο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουν κάνει λάθος και οι ομοσπονδίες. Ναι, ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, κανείς δεν φταίει. Μόνο ένας δεν φταίει, μόνο η κυβέρνηση ή μόνο η ομοσπονδία. Και οι ομοσπονδίες, στους καιρούς που τα χρήματα ερχόντουσαν έτσι με τη σέσουλα, αρκετές δεν φρόντιζαν να ρίξουν τα λεφτά στο άθλημα. Και έχουν το φως της δημοσιότητας. Απίστευτα πράγματα με ομοσπονδίες. Όχι τόσο προβλημένες, και γι' αυτό βρήκαν και τα κάνανε ορισμένοι. Δεν γίνεται να παίρνει ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το πόλο, η εθνική, να κάνει τρομερές εμφανίσεις και να μην δίνεται ένα ερέθισμα στους νέους να ασχοληθούν, ή το βόλεϊ παλιότερα, ή το. Ακόμη και ευρωπαϊκές πορείες του Ολυμπιακού, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, να μην δίνεται λίγο μια βάση, το παραμικρό. Ναι. Το handball, γιατί και το handball έχει επιτυχίες και σαν εθνική ομάδα και σαν κλαμπ. Δεν υπάρχει προβολή. Υπενθυμίζω ότι ο διαιτητής στο ΆΚΑ την Τετάρτη θα είναι ο Ιταλός Μίχαελ Φάμπρι, 36 ετών, ανήκει στην δεύτερη κατηγορία της UEFA, δεν έχει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία έως τώρα, ήταν τέταρτος διαιτητής στο παιχνίδι Celtic AEK στα προκριματικά του Champions League του καλοκαίρι του 2018. Ολυμπιακός Λαμία, επαναλαμβάνω, Κουτσιάφτης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Φάμπρι, το και να πω τους βοηθούς και αυτά δεν έχει νόημα, δεν τους ξέρει κανένας. Αλλά θα είναι, οι Ιταλοί θα είναι και στο ΒΑΡ, αυτό έχει σημασία. Και Ατρόμητος Άρης, Βρέσκας, Αψόγλου Δημόπουλος, τέταρτος ο Μαλούτας, στο ΒΑΡ ο Κοτσάνης με τον Μπουξμπάουμ. Αθηναίους βοηθούς στο παιχνίδι του Άρη. Αυτό παλιά θυμάμαι ότι δίναμε λίγο μια βάση. Λέγαμε εντάξει, να μην βάλουμε την ίδια πόλη διαιτητές. Τώρα πλέον έχει εκλείψει τελείως, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει κακώς για μένα. Ναι. Θα δεις τι καλά θα ένοιαζε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, αν σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Υπήρχε διαιτητής από την Νέα Μακεδονία. Θα ξεσηκώναν τον κόσμο. Εμείς. Το και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι παλιότερα. Οκ. Okay. Έχει γίνει. Ναι, αλλά η είδηση είναι ότι και οι ξένοι διαιτητές πολεμούν τον Ολυμπιακό. Αυτό το και. Το πολεμάει όλη η κοινωνία τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, και ο Μάρτινς, μια χαρά και αυτός έχει μάθει το παραμυθάκι. Ξαναλέω, δεν έχει συμβεί στα χρονικά ποτέ. Αν κάποιος βρει, ας στείλει ένα μήνυμα ή κάποιο μέρος του ΠΑΟΚ 24, ομάδα είναι αίτητη να είναι πρώτη
και να παρουσιάζεται από τα στελέχη της, τον Κυρσάβα και τον Καραπαπά, και τώρα μπήκε στο παιχνίδι και ο Μάρτινς. Τον βάλανε μάλλον. Αδικεί τον εαυτό τον Μάρτινς. Σαν προπονητής είναι καλός. Δηλαδή η παρουσία του στην Ελλάδα δεν θα του κάνει είναι, καλό. Είναι καλός. Δεν του κάνει καλό. Νομίζω και αυτός εκτίθεται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν εντυπωσιακός εχθές στο Περιστέρι. Ήταν όμως καλύτερος. Πήρε μια νίκη χωρίς σκιές. Και βγήκε ο Μάρτινς και έλεγε πάλι η διαιτησία και αυτό και μας πολεμάνε και τα τρίκ του διαιτητή. Καπάκι εννοείται βγήκε και ο Κυρσάβας στην εκπομπή του. Τα είπε πάλι τα γνωστά για Γραμμένο, για Περέιρα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι αν δεν πάρουν το πρωτάθλημα, δεν θα μπορούν να το διαχειριστούν με τον κόσμο του Ολυμπιακού και γι' αυτό γίνονται όλα. Γιατί προβλημάτισε ο Ολυμπιακός χθες? Ο Ολυμπιακός για μένα προβληματίζει από το ξεκίνημα της χρονιάς μετά τα ευρωπαϊκά του. Όπου εκεί φάνηκε στην αρχή ότι όντως κάτι καλό πάει να γίνει. Είναι πιο καλός από πέρσι, αλλά και πάλι δεν είναι στα επίπεδα που θέλαν να πασάρουν οι Ολυμπιακού στον κόσμο. Ότι ο πρόεδρός μας έχει φτιάξει μια ομάδα φέτος. Θα τρεβείτε τα μάτια σας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι και η φυγή του Μποντένσε τώρα που τον αφήνει λίγο κενό. Σίγουρα. Και ο Χασάν, βέβαια. Χασάν δεν υπάρχει, παιδιά. Σας είπα και νωρίτερα για τον τραυματισμό του Σουντανή. Χάνει τη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ τώρα. Ουσιαστικά θα περιμένουμε σήμερα και αύριο να δούμε τι θα γίνει με τον Πέλκα. Ο οποίος κόπηκε από την αποστολή του αγώνα με τον Όφη χθες. Γιατί είχε θέμα με τον τετρακέφαλο και γι' αυτό έμεινε εκτός. Νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε έτσι ξεκάθαρη εικόνα και κυρίως θα έχει ο Αμπέλ Φερέρα για το αν ο Δημήτρης Πέλκας θα είναι διαθέσιμος για το μάτς του Ολυμπιακού Σταδίου. Και απ' την άλλη ο Άρης περιμένει τον Ιντέ για να επιστρέψει, περιμένει να τεθεί στη διάθεση του Μιχαήλ Ένγκ. Τώρα στο χέρι του Γερμανού είναι το κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει και από ποιο λεπτό, από ποιο σημείο του αγώνα. Ξεκούρασε επέκταξε ο Ένγκ. Πρέπει να ξεκούρασε έναν δύο ή όχι. Δεν ξεκούρασε, ξεκίνησε με την ίδια ενδεκάδα και πάλι. Ναι. Άργησε να κάνει και τις αλλαγές. Γενικότερα υπάρχει αυτό το θέμα στον Άρη. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες τουλάχιστον υπάρχει μια γκρίνια στο παρασκήνιο για τις αλλαγές που κάνει ο Ένινγκ και το πόσες κάνει και το πότε τις κάνει. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ένινγκ δεν εμπιστεύεται τον πάγκο του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα το να αποδοθούν ευθύνες είναι λίγο δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα μετά το τέλος της σεζόν ο Καρυπίδης πρέπει να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να μιλήσει και για τα μπαν και για το ότι η ομάδα για κάποιο λόγο δεν ενισχύθηκε. Δεν είναι στην κρίση του κόσμου το να πει ποιος φταίει. Πρέπει όμως κάποιος να φταίει που ο Άρης δεν ενισχύθηκε. Τώρα φταίει η ΕΠΟ, φταίει η FIFA, φταίει ο Άρης ο ίδιος. Κάποιος πρέπει να φταίει. Είναι λίγο όλοι μαζί, ο καθένας ο δικό του. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει σε προημιτελικό κυπέλου δεύτερο, αν καταφέρει να περάσει σε ημιτελικά με έναν από τους ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ που θεωρείται δεδομένη η παρουσία της για τον Ολυμπιακό, και να παίξει με 14 παίκτες ή 15, ναι, το πολύ. Κάποιος, θα δούμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα είναι γεμάτη εβδομάδα πάντως και αυτή με τους δύο προημιτελικούς που αφορούν την πόλη. Τετάρτη ξαναλέω Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα έχει θεωρώ πάνω από 30.000 κόσμο το Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή το κάτω διάζωμα θα είναι γεμάτο. Το πάνω δεν ξέρω αν θα ανοίξει. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Δεν είναι απλό να ανοίγουν τα διαζώματα. Έχει κάποιος το κλειδί και ανοίγει. Πρέπει να πληρώσει και περισσότερα χρήματα στο ΆΚΑ. Έχει μια διαδικασία με τα πρωτόκολλα του ΟΑΚΑ, αλλά νομίζω ότι το κάτω διάζωμα θα είναι κατάμεστο, δηλαδή 30.000 κόσμο θεωρώ ότι θα έχει την Τετάρτη. Βοηθάει λίγο και η γκρίνια για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού στο να μπορεί να ψηθεί λίγο ο κόσμος. Εντάξει, πάντα έτσι είναι, δίνει κίνητρο στον κόσμο και καλύπτεις και τις όποιες αδυναμίες. Δηλαδή εγώ δεν έχω ακούσει να γίνεται πολύ κουβέντα για το Παναθηναϊκό κινδύνευσε να φάει 4 γκολ. Γιατί το προηγούμενο διάστημα διαβάζαμε για το σύστημα του Δόνη, το 4-3-2, και έτσι ο Χατζηγιοβάνης έδεσε με το Μακέντα και έτσι ο Ζαχίτ ανεβαίνει και έτσι οι καινούργοι ιδανικοί αναβαθμίζουν αυτό και τα λοιπά, και τι καλά ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται γκολ στο πρωτάθλημα, και έτσι ο Διούντης ανάλυση επιναλύσεων, το πλάνο του Δόνη και τα 5 χρόνια τελειώνουν, και ξαφνικά δεν γίνεται κουβέντα
που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σκοράρει και δεν είχε και πολλές ευκαιρίες. Δεν θυμάμαι εγώ να ανησύχησε ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα. Και κινδύνευσε να δεχτεί, ξαναλέω, 4 γκολ τουλάχιστον. Δηλαδή τις μισές ευκαιρίες να έκανε γκολ ο Λάμπρου, ο οποίος είχε 4 ευκαιρίες, εκ των οποίων οι δύο κλασικότατες. Τη μία που βγαίνει πολύ πλάγια και δεν κάνει καν τελική προσπάθεια, και η άλλη που έκανε, αλλά την έβγαλε με το πόδι ο Διούδης. Και καλύπτεται όλο αυτό από ένα πέναλτι που υπάρχει για μένα διπλή παράβαση. Ο Ινσούας μπρόχνει και με το αριστερό χέρι και πετάει κάτω τον Πέλκα, και την ίδια στιγμή τον χτυπάει στο γόνατο, την ίδια στιγμή που βρίσκει και την μπάλα. Εντάξει, και έχει δίκιο ο Σταύρος που το λέει, τον άκουγα και χθες στην εκπομπή του Open, ότι το βρίσκω την μπάλα δεν σημαίνει πάντα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Δηλαδή η μπάλα ήταν ζωντανή στον Πέλκα μπροστά. Δηλαδή δεν την έβγαλε ο Ινσούα εκτός, απλά την ακούμπησε. Η μπάλα παρέμεινε όμως μπροστά στον Πέλκα. Θα μπορούσε να δει σε δεύτερο χρόνο να τη στείλει στα δίχτυα. Και όμως τον βρίσκει στο γόνατο, ενώ έχει προηγηθεί ήδη το σπρώξιμο με το χέρι που δεν είναι πάνω στην κίνηση ομοιομοιόμο. Όποιος το έχει δει και δεν έχει κόκκινα γυαλιά, υπάρχει το χέρι που σπρώχνει κανονικά τον Πέλκα. Εντάξει, okay. Που και ο Ινσούα στις πρώτες δηλώσεις του ξέφυγε να το κάνει. Ναι. Μετά τον δασκαλέψαν και αυτόν. Μπήκαν και γύρω-γύρω. Ο κακός ο ΠΑΟΚ, τον καλό Παναθηναϊκό, βρε τι πάθανε και με ξένους διαιτητές και πάλι σφαγή του Παναθηναϊκού. Παιδιά, δεν ήταν πράγματα έτσι. Μου θυμίζει, πραγματικά ήταν κλασικό παράδειγμα προπαγάνδας, γιατί είχα κάτσει και είδα ξανά το μάτς με τον Κίζα που το έκανε σημαίο ο Παναθηναϊκός του 4-0. Μιλάμε, δεν υπάρχει φάση που να καθόρισε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει φάση. Όσοι το θυμούνται το μάτς ξέρουν πολύ καλά το τι λέω. Και αντί. Δεν θα μπορούσε να ανοίξει κουβέντα ότι ο Παναθηναϊκός έχασε 3 μαλλιά. Και όντως έχασε. Δηλαδή θα μπορούσε στο 0-0 και στο 1-0 του ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει, να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και να μιλάμε για έναν αποκλεισμό σίγουρο. Γιατί είχε ο Παναθηναϊκός και το 2-0 της Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός έχασε τα άχαστα, δέχτηκε 4 γκολ χωρίς σε κανένα γκολ να υπάρχει σκιά. Δεν υπήρχε κάποιο γκολ προβληματικό, ναι, εκεί υπάρχει offside, δεν υπάρχει. Και σηκώσαν τη σημαία της επανάστασης. Ο Γιάννης Αλαφούζος μέσω των καναλιών του και των ιστοσελίδων του να δικαιολογήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έσφαξε τον Παναθηναϊκό. Σε εμάς που δέχτηκε, ξαναλέω, 4 γκολ ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να δεχτεί άλλα 2. Δυστυχώς για τους γύρους του Παναθηναϊκού δεν είδε κανείς από αυτούς την ίδια ζέση στο μεγαλομέτωχο, στην κατάθεση για τα στημένα. Δεν θυμάμαι, κάτι μου είπαν, αλλά έχουν περάσει και χρόνια. Τι να σας πω τώρα εγώ. Μόνο φύσας. Κομμάτια να γίνει. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε και ήταν και η κατάσταση του Τάκη. Φίσα. Εγώ όμως το λέω, όταν δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό ούτε από τον Γιάννη Αλαφούζο ούτε από τον Δημήτρη Μελισανίδη, εγώ σαν Στέργιος δεν μπορώ να περιμένω τον Τάκη Φίσα να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Μόνος, ναι. Δηλαδή, όταν ο Δημήτρης Μελισανίδης, που δεν έχει να φοβηθεί κανένα για τίποτα, είναι πολύ προσεκτικός στο πώς εκφράζεται, δηλαδή μπορεί να έδωσε 2-3 ατάκες, αλλά επί της ουσίας δεν είπε κάτι το αμάν. Εντάξει. Και αν δεν ξέρει ο Δημήτρης Μελισανίδης και ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν θα ξέρει ο Τάκης Φίσας, ο οποίος ξεκίνησε την κατάθεση, από εκεί καταλαβαίνεις τι θα ακολουθήσει, ότι μου είπανε κάτι, εγώ το είπα στον Αλαφούζο και αυτός το είπε και μετά το είπαν και το κατα... Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εντάξει. Και γι' αυτό ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δεχθεί πολλά πειρά από τους ίδιους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που τουλάχιστον αυτοί δεν ξεχνάνε το τι έγινε στην 20ετία της παράγκας, παλιά σε καινούργιες. Εντάξει, ο καθένας κρίνεται. Θα δούμε για την υπόθεση. Εγώ δεν έχω καμία ελπίδα, παρότι έχουμε ακόμα αρκετούς μάρτυρες να καταθέσουν. Το να βρεθεί ένας δικαστής να αξιολογήσει τα στοιχεία που δεν χωράνε αμφισβήτηση από τις συνομιλίες που έβγαλε στη φορά η ΕΕΠ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί και καταθέσεις μαρτύρων άλλα λέγανε τη Δευτέρα και άλλα λέγανε την Τετάρτη. Και τους λένε οι δικαστές ότι τότε άλλα είπατε στην κατάθεσή σας. Ναι, τότε. Υπάρχει μια αμνησία γενικότερα σε όλα τα θέματα. Εντάξει, αυτά. Okay. Ναι. Είναι 2, 3, 4 υποθέσεις πολύ μεγάλες που απλά σέρνονται και οι φάκελοι πάνε από το γραφείο του ενός εισαγγελέα στον άλλον. Και έλα, πάρε εσύ. Εγώ φεύγω, πάω μια δουλειά στην Αμερική, δεν θα γυρίσω ποτέ ξανά. Και για αυτό το λόγο, νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί πέρα από τα αθλητικά, που απασχολεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, έχουν υπάρξει πάρα πολλές υποθέσεις ανθρώπων που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα, είτε δεν μπήκαν φυλακή καθόλου,
είτε μπήκαν φυλακοί για ένα μήνα και μετά πήγαιναν στη Μύκονο στην υγεία των κορόιδων. Εντάξει, ελληνική δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη από τον Έλληνα πολίτη δεν υπάρχει. Τώρα, αν κάποιος εμπιστεύει την ελληνική δικαιοσύνη, οκ, δικαίωμά του είναι, εγώ δεν την εμπιστεύομαι. Λοιπόν, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι ουσιώδης. Εντάξει, η δράση, ξαναλέω, μεταφέρεται στο κύπελο. Θα τα αναλύσουμε και αύριο. Σημαντική εβδομάδα και για τις δύο ομάδες, γιατί για τους δικούς λόγους κάθε μία ομάδα θέλει να πάει στον τελικό. Mm-hmm. Μόνο η ΑΕΚ δεν παίζει. Και θέλει να πάρει το τρόπο. Η ΑΕΚ δεν παίζει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εβδομάδα και μετά θα πιάσουμε το Λάρισα ΠΑΟΚ το Σάββατο και το Άρης ΑΕΚ την Κυριακή. Ναι. Κυριακή. Ο Άρης θα προέρχεται από παιχνίδι κυπέλλου πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ θα είναι ξεκούραστη. Θα ανέβει η Θεσσαλονίκη. Και η ΑΕΚ πρέπει να είναι από τις πιο αδιάφορες ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι φουλάρει πάρα πολύ στο κύπελλο φέτος η ΑΕΚ. Ναι, αλλά στο πρωτάθλημα. Είτε έτσι τελείως παίρνει τις νίκες. Ναι. Όμως, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θέλουν και οι παίκτες και ο Μάσιμο Καρέρα να κλείσουν την ψαλίδα όσο γίνεται. Και να κάνουν και ένα ψιλοντού ακόμα στα play-off. Όχι να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται η ΑΕΚ. Με τα βία πήρε ένα ντέρμπι μετά από 2,5 χρόνια. Να χτίσουν για τον χρόνο. Αλλά θέλουν να υπάρχει έτσι ένα feeling στο φινάλε για εκεί πάνω να, αυτό που είπες, να χτίσουν για τη νέα χρονιά. Δηλαδή να μην υπάρχει απογοήτευση και τερματίσει 30 βαθμούς πίσω από τον Πάκο, τον Ολυμπιακό και δεν πάρει και το κύπελο και υπάρχει μια γκρίνια. Θέλουν να υπάρχει ένα καλό feeling σε συνδυασμό με το γήπεδο που μπαίνει, πήγε και κόσμο. Πήγε και κόσμο. Ναι, καλά κάνουν. Είναι ευχάριστο για κάθε οπαδό να υπάρχει ένα γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Λάρισα το Σάββατο χωρίς το Μίσης και τον Μπίσεσβαρ. Θα τα δούμε εν καιρό. Αυτό που έχει ξαναλέω είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Αυτά από εμάς, μαζί μας τη δεύτερη ώρα το Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα. Η Γρηγορούλα Πράγκη 27, στροφή Τριανδρίας Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μοντζιάνος Θέρμη. Υπάρχει και το otokalogeras.gr στο ίντερνετ. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις φανοποιείου, επαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης από το Ότο Καλογεράς. Και η πίτσα Mr. Gold φυσικά. 2-3-10-62-85-86. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και η κορυφαία πίτσα της πόλης σε πολύ προσιτή τιμή και πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο που με έκανε παρέα σήμερα. Θα επιστρέψει αύριο το ένα από τα δύο μέλη της Τρόικας, ο Κώστας Κούσης. Ο Χρύσανθος θα παραμείνει μέρες στην πρωτεύουσα. Να δω πώς θα το ξεπεράσω. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Κωστής Τσαρός. 3 με 5 ο διευθυντής ο Γιώργος Ζαγόρας. Και πρόγραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Λίμπερο 107,4. Καλό μεσημέρι. Καλό πήμα.